Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Λίμπερο 107,4 στον FM. Εκτάκτου σήμερα, ασπρόμαυες θα είναι οι πτήσεις και η εκπομπή. Συντροφιά εδώ παρέτσα με έναν πολύ καλό φίλο, αδερφό και συμπαραγωγό για αρκετά χρόνια, το Γρηγόρη το Άτομο. Καλησπέρα Γρηγόρη. Καλησπέρα και από μένα σε όλο τον κόσμο που ακούει Λίμπερο. Συντροφιά παρέτσα θα πάμε μέχρι και τις 10. Ο Ζάχος ο Ντρούλικ σήμερα απουσιάζει. Δεν θα είναι εδώ στην εκπομπή. Θα είναι αύριο όμως, εδώ στις 8 με 10. Σήμερα θα έχει ασπρόμαυρο φόντο η εκπομπή. Είπαμε μία εκπομπή από τα παλιά εδώ με τον Γρηγόρη, γιατί κάναμε τις ασπρόμαυρες πτήσεις. Εκατοντάδες εκπομπές έχουμε κάνει εδώ και με τον Γρηγόρη και με τον Γιάννη τον Παναγιωτίδη και με τον Στέλιο τον Παπαντονίου. Το παλικάρι τώρα που έχει κάνει και το Pauk Day. Και με όσους έχω ξεχάσει, έτσι, γιατί έχουν περάσει πάμπολοι από τις ασπρόμαυρες πτήσεις, η οποία εκπομπή των ασπρόμαυρων πτήσεων, παιδιά, ξεκίνησε το 2012 με 13, να πούμε, εδώ στο Λίμπερο, έτσι, και τερμάτισε πέρσι. Τέλος πάντων, εδώ θα τα πούμε, συντροφιά παρέτσα μέχρι και τις 10. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται, όπως είπαμε, φίλε Γρηγόρη, καταρχήν καλησπέρα. Έχουμε την Ελένη Μπούντου, θα πούμε ένα λεπτό. Θα κάνουμε ένα πρόλογο και περνάμε στην Ελένη να μας πει τα νέα. Βρίσκεται στην Ολλανδία, κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, βρίσκεται και σε περίοδο μεταγραφών, αποχωρήσεων. Θα περάσουμε να ακούσουμε λίγο την Ελένη Μπούντου, Γρηγόρη μου, και μετά θα πούμε εμείς τα δικά μας, γιατί προέχει το ρεπορτάζ και τα παιδιά γι' αυτό είναι πάνω στην Ολλανδία, για να ενημερώνουν όλους εμάς και το κοινό του Λίμπερο φυσικά. Ελένη, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα από την ηλιόλουστη και καλοκαιρινή Ολλανδία θα πω σήμερα. Πιο καλοκαιρινή από εδώ αποκλείεται να είναι. Όχι, πιο καλοκαιρινή, γιατί έχω μάθει κάτι θερμοκρασίες εκεί, δεν συγκρινόμαστε σίγουρα. Απλά επειδή χθες είχε αρκετό κρύο, ειδικά κατά τη διάρκεια του φιλικού και μετά, έπεσε αισθητά η θερμοκρασία γύρω στους 15-17 εκεί. Νομίζω ότι σήμερα είμαστε καλά, σήμερα είμαστε καλοκαιρινοί κι εμείς. Και το βλέπεις κιόλας και από τη διάθεση εδώ πέρα, γιατί η ομάδα είχε ρεπό, οπότε αρπάξαμε και εμείς την ευκαιρία για να βρεθούμε έτσι στο κέντρο της πόλης. Και βεβαίως και οι παίκτες, νωρίτερα συναντήσαμε και άτομα της διοίκησης έτσι να βολτάρουν στο κέντρο της πόλης. Είναι το πρώτο ρεπό, να πούμε τάσο, από την άφηξη της ομάδας στην Ολλανδία. Γιατί με το καλημέρα από τη Δευτέρα το απόγευμα η ομάδα μπήκε κανονικά σε αριθμούς προπονήσεων, είχε και το πρώτο φιλικό παιχνίδι, σήμερα κανονικά βρέθηκε στο γήπεδο το πρωί, οπότε το απόγευμα ο Άμπελ Φερέιρα είπε να χαριστεί στους παίκτες του για να πάρουν έτσι μερικές ανάσες. Μάλιστα. Και από αύριο ξανά στο πρόγραμμα των διπλών προπονήσεων. Έμεινε ευχαριστημένος από το χθεσινό ΠΑΟΚ ο Άμπελ Φερέιρα, σαν μια πρώτη επαφή αγωνιστικά σε ένα φιλικό μάτς. Θα σου πω. Δεν έμεινε ευχαριστημένος ως προς το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο σημείωσε, τόνισε δύο φορές, είναι ότι δεν θέλω να χάνω ούτε σε φιλικά. Δεν μου άρεσε το αποτέλεσμα και είμαι σίγουρος ότι δεν άρεσε και στους ποδοσφαιριστές μου. Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, μιλάμε για μια ομάδα τώρα, η Alkmaar, που είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας, είναι σαφώς πιο έτοιμη, πιο δουλεμένη ομάδα, έχει δώσει ήδη δύο φιλικά. Αυτό με τον ΠΑΟΚ ήταν το τρίτο. Έπαιξε για 60 περίπου λεπτά με ένα βασικό κορμό παικτών που είναι από πέρσι. Γενικώς είναι μια προχωρημένη ομάδα, αλλά ΠΑΟΚ νομίζω ότι στάθηκε πάρα πολύ καλά. Και δεν έχει προπονητή που την ανέλαβε την ομάδα εδώ και δύο μέρες, τρεις. Αυτό, τηρουμένων των αναλογιών. Δηλαδή ότι βρισκόταν μόλις την Τρίτη στην Ολλανδία, ήρθε την Τρίτη ο Φερέιρα. Ακόμη είναι με τα χαρτιά του στο χέρι, διαβάζει τα ονόματα, προσπαθεί να εγκλιματιστεί, να μάθει τους παίκτες, πόσο μάλλον να μάθει τι μπορεί να του προσφέρει ο καθένας και πού μπορεί να αγωνιστεί ο καθένας. Άρα τηρουμένων των αναλογιών, αν εξαιρέσει κανείς το αποτέλεσμα που δήλωσε ότι δεν θέλω να χάνω ούτε στα φιλικά, νομίζω ότι ο Φερέιρα είδε αρκετά καλά πράγματα, αλλά μιλώντας πάντα ατομικά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για συστήματα, δεν μπορούμε να μιλάμε για συνοχή ομάδας, για ομοιογένεια. Είναι πολύ νωρίς. Πιστεύω ήταν μια πολύ έξυπνη δήλωση. Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ναι. Η συγκεκριμένη δήλωση από τον Φερέιρα είναι μια πάρα πολύ έξυπνη δήλωση κατά την άποψή μου. Που πρέπει να την, όσοι τον κατάλαβαν, θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό. Έστειλε μήνυμα προς όλους. Είναι η πρώτη δήλωση που κάνει και μέσα στην πρώτη δήλωση ανακοινώνει ότι δεν θέλω να χάνω ούτε στα φιλικά. Είναι ένα μήνυμα που στέλνει προς όλους, προς τους πάντες, προς όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Διοικούντες, παίκτες. Και κάνει και σαφές και ποια είναι η νοοτροπία του Τάσου. Μπράβο, ότι ήρθε εδώ
και δεν θέλω να χάνω ούτε σε φιλικά. Και αυτό είπε και στους παίκτες στην κατηδία έτσι, συζήτηση που είχε μαζί τους, στο τέτα τέτα που είχε με τους παίκτες, ότι ξέρω πολύ καλά τι αξίζει, ότι ξέρω πολύ καλά τι πετύχατε πέρσι, αλλά ξέρω ότι βάσει της περσινής χρονιάς οι απαιτήσεις φέτος είναι σαφώς μεγαλύτερες και ο πύχης έχει ανέβει. Και νομίζω αυτό που είπες εσύ ότι το διαχειρίστηκε πολύ έξυπνα, γενικότερα σε διάφορα σημεία του λόγου του πέταξε έτσι ατάκες που έδωσαν τροφή για σκέψη και δείχνουν έτσι μια ευθεία του Πορτογάλου, τουλάχιστον επικοινωνιακά, γιατί στο γήπεδο θα τον δούμε και θα κριθεί εν καιρό. Είπε μεταξύ άλλων ότι δεν μένω κολλημένο σε ένα σύστημα. Έχει αντιληφθεί και εσύ ότι το τελευταίο διάστημα, από την ημέρα που ήρθε ο Φερέιρα, γίνεται διαρκώς κουβέντα πώς από το 4-2-3-1 ο Πάκου θα πάει στο 4-4-2. Αν έχει τα φορ, αν έχει τα χαφ, αν έχει τα εξάρια. Γενικώς αν αυτό το υλικό μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το περιβόητο 4-4-2 του Φερέιρα. Οπότε και ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι υπάρχει έτσι μια συζήτηση έντονη γύρω από αυτό το σύστημα και έσπρωσε να δηλώσει ότι δεν είμαι κολλημένος με κανένα σύστημα. Ναι. Το τελευταίο, το τελευταίο που με προβληματίζει, Ελένη, είναι το τι σύστημα θα παίξει ο προπονητής. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο καθένας είναι στο χώρο εργασίας του. Ο προπονητής είναι για να βγάζει τα συστήματα και να τα εφαρμόζουν οι ποδοσφαιριστές. Ο δημοσιογράφος είναι για να καλύπτει το ρεπορτάζ. Έτσι. Και ο παίκτης είναι για να εκτελεί τις εντολές του προπονητή. Εγώ δεν θα πω τώρα τον προπονητή πώς θα παίξει, ούτε εσύ, ούτε ο καθένας και τι σύστημα θα εφαρμόσει και πώς θα εφαρμόσει. Είναι δικό του πρόβλημα, γι' αυτό παίρνει 8,5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Εντάξει, γι' αυτό είναι τόσο προβληματισμένο και είναι η δική δουλειά του. Έτσι δεν είναι? Κοίτα, θα σου πω. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι ο Φερέιρα αρέσκεται σε ένα 4-4-2. Ναι. Δηλαδή, αν μου πεις ποιο είναι ένα πλάνο σε γενικές γραμμές που χρησιμοποιεί ο Φερέιρα, θα σου πω είναι αυτό. Αυτό το ξέρουμε καλά. Είπε και το άλλο, έτσι. Ότι για μένα, συγγνώμη, είπε και το άλλο, εσείς τα γράψατε, τα διαβάσαμε στο SDNA, ότι κάποια στιγμή για μένα δεν ισχύουν και τα συστήματα, λέει. Έτσι ακριβώς. Και αυτό ήθελα να πω, ότι το έχει δείξει και στην πράξη. Δηλαδή δεν είναι ότι βρέθηκε χθες μπροστά και επειδή έχει ακούσει πάρα πολύ συζήτηση για αυτό το 4-4-2 και είπε να απαντήσει. Ακόμη και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Μπράγκα, υπάρχει ένα παιχνίδι με την Κόφενχάιμ, αν δεν κάνω λάθος, γενικότερα παραδείγματα που ξεκίνησε ένα συγκεκριμένο σύστημα και στην πορεία μέσα στο παιχνίδι, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το παιχνίδι, προσαρμόστηκε στον αντίπαλο και άλλαζε συστήματα ακόμη και μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν πολλά τέτοια παιχνίδια. Αυτό δείχνει μια ευφυΐα προπονητική, δείχνει ότι είναι ένας προπονητής ετών 40, ο οποίος δεν είναι κολλημένος σε ένα σύστημα, μπορεί και προσαρμόζεται. Ναι. Δουλεύει πάνω σε αυτό το σύστημα, γιατί καταρχάς γνωρίζει τους παίκτες του μέσα από αυτό το σύστημα. Έχει βαφτίσει κάποιους ποδοσφαιριστές, έχει δώσει ρόλους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Ελ Καντουρί, που τον βλέπαμε αριστερά με τον Λουτσέσκου και ξαφνικά τον βλέπουμε σε πιο οχτάρι τον Καντουρί, με μέτωπο στην ευθεία και δείχνει ότι του πάει. Τον Στόκτον είδαμε χθες στο δεύτερο ημίχρονο στην κορυφή της επίθεσης, δεν του πήγε πάρα πολύ. Είδαμε κάποιες πινελιές ποιότητας από τον Στόκ, αλλά πήγαινε προς τα αριστερά, γυρνούσε πίσω, ξεχνιότανε πίσω, δηλαδή έδειξε ότι δεν. Και σήμερα τον Στόκ, επειδή το είδε και ο προπονητής χθες στο φιλικό, και γι' αυτό είναι τα φιλικά, και όπως είπε και ο ίδιος, χαίρομαι που έχουμε τόσα φιλικά, γιατί μπορώ και δοκιμάζω πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα λοιπόν τον Στόκ, ενώ τον είχε χθες στο δεύτερο ημίχρονο στην κορυφή της επίθεσης με τον Μαρκόφσκι, στο 4-4-2, τον πήγε αριστερά και δοκίμασε τον Μπίσεσβαρ εκεί, στο δεύτερο, στην κορυφή. Δηλαδή είναι σε μια φάση που προσαρμόζει τα πρόσωπα, το πλάνο είναι αυτό, αλλά τους κουμπώνει δεξιά και αριστερά, δοκιμάζει τι μπορεί να του δώσει ο καθένας σε οποιαδήποτε θέση. Τον Ροντρίγκο Σουάρες, τον οποίο λέγαμε ότι αποκτήθηκε μετά από μια εξαιρετική χρονιά στην Πορτογαλία, ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ του πορτογαλικού πρωταθλήματος, και ότι έρχεται να βάλει πλάτη στον Μάτος και στα πολλά παιχνίδια, τον δοκίμασε και χθες στο φιλικό στο αριστερό άκρο της άμυνας και σήμερα στην προπόνηση τον πήγε προς τα εκεί. Και ενδεχομένως στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί αυτό είπε στους παίκτες του, ότι εδώ κάνουμε προετοιμασία για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, για τους προκριματικούς, να προσανατολίζεται με Ροντρίγκο αριστερά και με Μάτος δεξιά. Ναι. Είναι σε μια φάση που δοκιμάζει παίκτες, δοκιμάζει πρόσωπα. Ναι, υπάρχει αυτό το 4-4-2, αλλά αν δει ότι τα κομμάτια του puzzle δεν κουμπώνουν για αυτό το 4-4-2, ενδεχομένως να τα αλλάξει. Του Καντουρί του πήγε πάρα πολύ χθες με του Κάτσε. Και νομίζω για μένα, αν είδατε και εσείς το παιχνίδι, τα χαφ, η απόδοση των χαφ ήταν η διαφορά των δύο ημιχρόνων και των δύο ενδεκάδων που είδαμε χθες. Ναι, γιατί είδαμε ένα ΠΑΟΚ πολύ καλό στο πρώτο ημιχρόνο. Ακριβώς. Και στο δεύτερο να βάζουμε αρκετά προβλήματα, όχι ότι απειλήθηκε ιδιαίτερα στο δεύτερο, αλλά έδειξε ότι το δίδυμο Αουγκούστο Μίσιτς, ενδεχομένως και ο Κουράτης να μην ήταν σε τόσο καλή μέρα χθες,
δεν κουμπούσε τόσο καλά όσο αυτό το οποίο είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Πάντως γι' αυτό αγκάλιαζε τον Κάτσε, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλο εξάρι, έτσι. Και φωσικιά. Ναι, ναι. η αλήθεια είναι ότι ο Κάτσε, ενώ έτσι μπήκε τελευταία στιγμή στην προετοιμασία, ερχόμενος εδώ πέρα με τη σκέψη ότι να δουλέψει, να μπει σε πρόγραμμα και κατόπιν να συζητήσει με τον ΠΑΟΚ, να δει τι πρόταση θα έρθει για να φύγει, ξαφνικά και ο Κάτσε και ο Χατζαής και γενικώς αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν μπει στην νοοτροπία ότι πλέον υπάρχει μια αλλαγή δεδομένων, υπάρχουν νέα δεδομένα στο τραπέζι και όλοι έχουμε μια ευκαιρία για να δείξουμε στον νέο προπονητή ότι αξίζουμε. Και ο Κάτσε χθες μάλιστα ήταν με μια προπόνηση κιόλας, γιατί ανήκει στην κατηγορία των διεθνών που δεν βρέθηκαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, είχε άδεια από την ομάδα και κατευθείαν ταξίδεψε για την Ολλανδία. Είχε μια προπόνηση, αλλά και αυτός το έχει πάρει εγωιστικά, το έχει πάρει πεισματικά να αποδείξει στον Φερέιρα ότι εδώ είμαι κι εγώ, ότι ενδεχομένως να αξίζει, να περιμένω μια ευκαιρία. Πάντως ετοιμάζει την ομάδα από ό,τι δήλωσε για τους ομίλους του Champions League. Και γι' αυτό βλέπουμε και επισπεύει τον ερχομό του Σβιντέρσκι. Το λένε στο Καρουζέλη, νομίζω. Όχι, στην κεντρική πλατεία ήμασταν. Ωραία. Άκουγα λίγο κάτι σαν παιδική χαρά. Στην Καρουζέλη, ανέβηκε για μας κάτι ρεπορτάζ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θέλει να δοκιμάσει να επανεξετάσει για να το θέσουμε καλύτερα ακριβώς όλο το ρόστερ, να δώσει χρόνο και το είχε πει κιόλας από χθες το πρωί ότι στο φιλικό θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες. Θέλω να τους δω όλους και αυτό είπε και στις δηλώσεις του, γιατί ρωτήθηκε αμέσως για το αν έχει δει έτσι κάποιο κενό μέσα στην ομάδα που να τον προβληματίζει με φόντο μεταγραφική ενίσχυση, και εκείνο που έσπευσε να ξεκαθαρίσει ήταν ότι θέλω να τους δω όλους, θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος απέναντι σε όλους, να πάρουν τις ευκαιρίες τους και κατόπιν να σκεφτώ κάποιες ενδεχόμενες πινελιές ενίσχυσης, κάποιες μεταγραφές. Μάλιστα. Και αυτό έχει φροντίσει να περάσει και ως μήνυμα στους παίκτες. Και ο Σφιντέρης, και ο οποίος επικοινώνησε με την ομάδα, ήταν να έρθει στις 15 Ιουλίου και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, και εκείνος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένας νέος προπονητής, ότι έχουν αλλάξει εδώ πίσω τα δεδομένα και ο προπονητής θέλει να δει εφόσον βασίζεται σε δύο φορ, αν και νομίζω ότι κουμπώνει έτσι ο Σφιντέρης και ως δεύτερος φορ, ο second striker. Αποφασίστηκε λοιπόν να έρθει αύριο, πολύ νωρίτερα από το προγραμματισμένο του ραντεβού επιστροφής, για να βρεθεί και αυτό στην Ολλανδία και σιγά σιγά να μπει σε αριθμούς προπόνησης. Έχω μία ερώτηση να σε κάνω, Ελένη. Βιώνουμε ένα μεταβατικό στάδιο στον ΠΑΟΚ στο θέμα του προπονητή. Ναι. Νομίζω ότι κάποιες επαφές, κάποιος προγραμματισμός στο θέμα των μεταγραφών με Ρασβάν Λουτσέσκου και το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, Μπράγκο κτλ., είχαν προγραμματιστεί, είχαν συζητηθεί, βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις κτλ. Τώρα έχουμε νέο προπονητή εδώ και 2-3 μέρες. Συνεχίζονται αυτές οι διαπραγματεύσεις με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που συζητούσε ο ΠΑΟΚ, ή έχουν διακοπεί επαφές λόγω του νέου προπονητή, ο οποίος ενδεχομένως αυτός και το επιτελείο του ίσως όταν τσεκάρει την ομάδα εισηγηθεί για κάποιες δικές του επιλογές. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε, έτσι. Όχι, δεν έχουν διακοπή. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι η απόκτηση ενός κεντρικού χαφ πρέπει να κλείσει ως θέμα συζήτησης. Άπαντες το αντιλαμβάνονται, παρά το γεγονός ότι ο Φερέιρα είναι 3 μέρες εδώ πέρα. Και προφανώς τον ΠΑΟΚ το γνωρίζουν καλά, άρα δεν μπορούν να διακόψουν τέτοιες συζητήσεις για ενίσχυση της ομάδας. Απλά στην εξίσωση της κουβέντας πλέον μπαίνει και ο Φερέιρα. Επειδή είπαμε για κεντρικούς, με τον Ολιβέιρα επιμένει, γιατί έχουμε, άκουσα κάτι. Κατέβασε και την τιμή Πόρτο από ό,τι άκουσα και κάτι τέτοια. Κατέβασε, είπε ότι τα 5 είναι λίγα. Δεν είναι εύκολοι διαπραγματευτές αυτή τη Πόρτο και το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά και με τον προπονητή, άσχετα από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κλείσει τον deal σε λιγότερο από 40 ώρες. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή οι Πορτογάλοι επιτελείς της Μπράγκα ανέβαζαν διαρκώς την τιμή, θέλοντας έτσι να τρενάρουν, να φρενάρουν και στην τελική να καρποθούν όσο το δυνατόν περισσότερα. Οι Πορτογάλοι είναι σκληροί διαπραγματευτές και αυτό φαίνεται και από την περίπτωση του Ολιβέιρα, από τα 12 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ακατέβατα. Η ρήτρα του ήταν στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αυτά δεν πρόκειται να τα πάρουμε. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρόταση με πολύ λιγότερα χρήματα, γιατί όπως είχε δηλώσει και ο Μπράγκο, δεν αξιώναμε ότι η τιμή για τον Ολιβέιρα ήταν στα 12 εκατομμύρια ευρώ και δεν θα μπορούσε. Νομίζω ότι κάπως χάνεται η λογική, έτσι.
στο μεταγραφικό παζάρι, ο ΠΑΟΚ έδινε 12 εκατομμύρια ευρώ για τον Ολιβέρα. Έκανε μία πρόταση ο ΠΑΟΚ, θεωρήθηκε μικρή από την Πόρτο, αλλά οι επαφές συνεχίζονται δεδομένου ότι υπάρχει και επιθυμία του Φερέιρα να κλείσει το συγκεκριμένο θέμα, αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολοι διαπραγματευτές οι Πορτογάλοι σε καμία περίπτωση, το έχουν αποδείξει πολλές φορές. Το μόνο θετικό μένα... νομίζω ότι είναι η επιθυμία του ποδοσφαιριστή και τη συντρόφου του να έρθουν, τους άρεσε. Έτσι ακριβώς, αλλά μένει να ξεκαθαριστεί και ποιος θα είναι ο ρόλος του φέτος στην Πόρτο, γιατί έχει και κενό η Πόρτο στην συγκεκριμένη θέση. Ψάχνει και ψάχνεται αν θα βρει αντικαταστάτη και αν και κατά πόσο υπολογίζουν στον Ολιβέρα. Όλα θα μετρήσουν. Νομίζω ότι η υπόθεση Ολιβέρα για την Πόρτο είναι ό,τι ο Κάτσε για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Κάπως έτσι το βλέπω. Ξεκινάει καλά, είναι καλός, χρήσιμος, δείχνει καλά δείγματα. Ναι, αλλά πάνε μια χρονιά εδώ, έλα την άλλη χρονιά εκεί, έλα ξανά κάτι προετοιμασία και ξαναφύγε. Απλά επειδή, όπως το είπες, είναι σκληροί διαπραγματευτές οι Πορτογάλοι και κοιτάνε να βγάλουν από τη Μίγα Αξίγκη, θα το τρενάρουν ως το τέλος, θα το θυμηθείς αυτό που σου λέω, θα το πάνε ως το τέλος και στην τελική, στην τελευταία στιγμή θα σε πούνε εντάξει, καλή είναι η προσφορά. Δώσ' τον. Πάντως ναι. Αυτό που συνέβη, εγώ θέλω να πω. Α, δεν ξέρω αν θα είναι διαθέσιμος ο ΠΑΟΚ τότε να διαπραγματευτεί. Ήθελα να το πω. Αυτό ακριβώς. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι όταν οι υποθέσεις κολλούν όπως αυτή του Ισμαήλ Σίλβα, κινείται σε κάτι άλλο. Σε άλλη περίπτωση. Με το Ισμαήλ Σίλβα την περίπτωση δεν έχουμε κανένα νέο. Τελείωσε. Αυτό εδώ. Εντάξει, συζητάνε πολλά αυτοί. Θα σας πω. Χάλασε ακριβώς λόγω της πλευράς του ατζέντη του ποδοσφαιριστή. Υπήρχε συμφωνία με την ΑΧΜΑΤ, υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στην ρωσική ομάδα και τον ΠΑΟΚ. Φάνηκε ότι ο ποδοσφαιριστής είναι πάρα πολύ θετικός. Όχι φάνηκε, συγγνώμη, λάθος ρήμα, ήταν θετικός. Και ο Λουτσέσκου, γιατί μιλούσαμε τότε για εποχή Λουτσέσκου, είχε συμφωνήσει στη συγκεκριμένη μεταγραφή, αλλά τελευταία στιγμή αξίωσαν περισσότερα χρήματα η πλευρά του μάνατζερ, του ποδοσφαιριστή, και βεβαίως ο ΠΑΟΚ δεν ανέβασε την προσφορά του, έμεινε σε αυτή την πρόταση που είχε καταθέσει, φάνηκε ότι ο ποδοσφαιριστής δεν την αποδέχεται. Στις 29 του Ιούνιου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν προγραμματισμένη η επιστροφή του στην ρωσική ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και αυτό που έβγαινε ως κλίμα από τον ατζέντη του είναι ότι επιστρέφει στην Ευρώπη, επιστρέφει στην ομάδα του και βεβαίως είναι ανοιχτός για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τον ΠΑΟΚ, θέλοντας έτσι να ρίξουν και πάλι γέφυρες με την πλευρά του δικεφάλου που είχε όμως ήδη κινηθεί για τον Ντόγκλας Αυγούστο. Έτσι έχει το story με Ισμαήλ Σίλβα, αλλά μέχρι να κλείσει μεταγραφική περίοδος κανείς δεν αποκλεί τίποτα. Περιμένουμε, Ελένη, κάποιο πολύ μεγάλο όνομα από την πλευρά της διοίκησης. Γιατί αναφέρεται από τις αρχές της μεταγραφικής περίοδου. Εντάξει, για ένα μπάμε έχουν πει πολύ, για μια ηχηρή μεταγραφή κτλ. Γι' αυτό ρώτησα και για τις διαπραγματεύσεις με Λουτσέσκου και με Φερέιρα τώρα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το αποκλεί κανείς με την οικογένεια Σαββίδη. Φάνηκε και από το πώς λειτουργήσαν με τα χρήματα που ήρθαν από το Λουτσέσκου ότι δεν ήθελαν να τα κρατήσουν και με τη λογική να μην βγουν στην ελεύθερη αγορά για προπονητή. Αυτά τα χρήματα δεν ήθελαν να μείνουν στο ταμείο και βγήκαν και ήρθε ο Φερέιρα. Έτσι λειτουργούν. Να πούμε, Ελένη, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι, ότι ο κόσμος, από ό,τι οσφριζόμαστε εδώ, είναι λίγο δυσαρεστημένος ως προς την αργοπορία των μεταγραφών του δικεφάλου. Δηλαδή, περιμένουμε να είχαν γίνει πολύ πιο γρήγορες κινήσεις. Βέβαια, μας βρήκε και αυτή η αβαρία με τον Λουτσέσκο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και απορώ πως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν είχε προβλέψει η Ελένη να βάλει ρήτρα. Και τη βάζει τώρα στο Φερέιρα. Και έγινε τέτοια ζημιά τελευταία στιγμή. Γιατί εγώ που να φύγω σε προετοιμασία, καίγομαι για πρώτη φορά στην ιστορία μου να πω στο Μύρο. Και με παρατάει το αφήνω. Μα είχε ρήτρα, 2 εκατομμύρια. Στο Λουτσέσκο υπήρχε ρήτρα. Υπήρχε 2 εκατομμύρια, ρε παιδιά. Πόσο να υπάρχει στο Λουτσέσκο, ρε συγγνώμη, 600. Να πω κάτι. Για πρώτη φορά σπάει ρήτρα προπονητή του ΠΑΟ. Γιατί δεν είναι κάτι συνήθες. Δεν υπάρχει αυτό που συνέβη. Αυτό ακριβώς δεν είναι κάτι ότι συνέβη. Επειδή είχε πολλές προσφορές και από τουρκικές ομάδες, από αράβικες, από κινέζικες έχουμε ακούσει. Νομίζω ότι η ΠΑΟΚ έπρεπε να το είχε προβλέψει και να βάλει αυξημένη ρήτρα. Και άκουσε λίγο, δεν εξαρτάται μόνο από την ΠΑΟΚ αυτό. Αυτό πρέπει να έχει κοινή σύμφωνη γνώμη και ο προπονητής.
δεν μπορεί να το κάνει ο ΠΑΕΠΑΟΚ τεφερή. Εδώ μιλάμε για συμβόλαιο και για τερίτρα στην οποία πρέπει να συνενέσει και ο προπονητής. Παιδιά, μέχρι πώς ήταν το συμβόλαιο του. Άκου λίγο να σου πω κάτι. Ναι. Πώς ήταν το συμβόλαιο του Σιώπη στον Άρη. Πόσο ήταν, ξέρεις, η ρήτρα του Σιώπη. Ήταν 500.000 ευρώ. Γιατί? Γιατί η δέσμευση του ποδοσφαιριστή για να έρθει στον Άρη ήταν να έχει χαμηλή ρήτρα με αμφότερο σκοπό να πάρει μεταγραφή στην Ευρώπη. Με κατάλαβες. Εγώ θυμάμαι. Δηλαδή, πόσο να βάζει ρήτρα, ρε φίλε, στο Λουτσέσκου. Τέλος πάντων, έπρεπε να το είχε προβλέψει. Γιατί δεν μέχρι εχθές. Ναι, μέχρι εχθές. Στο όνομα. Ο Λουτσέσκου έπινε στο όνομα του Ιβάν νερό, έτσι δεν είναι. Και από δηλώσεις ναι, του και έτσι. Εμείς μείναμε ναι. Κεραυνό σε τρία. Ναι. Αλλά εγώ πιστεύω η ΠΑΕ έπρεπε να το είχε προβλέψει αφού είχε αυτός. Και δεν το πίστευα. Μισό λεπτό. Δηλαδή, για πόση παραπάνω, πόση μεγαλύτερη ρήτρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες να σπάει ρήτρα προπονητή του ΠΑΟΚ. Και γενικότερα νομίζω ότι δεν είναι συνήθες γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Συνήθως οι προπονητές ολοκληρώνουν μια συνεργασία ή απολύονται ή πέφτουν έτσι οι τίτλοι τέλους. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Εγώ, Ελένη, θυμάμαι ο Ολυμπιακός είχε αγοράσει το μισό ΠΑΟΚ μαζί και τον προπονητή. Εσύ βέβαια. Το λείπετε. Λοιπόν, ναι. Μετά το 6-1 μας είχε πάρει προπονητή μέσα στη σεζόν, ναι. Μιλάμε. Και δύο-τρεις παίκτες πρωτοκλάτσα. Το γνωρίζω. Ναι. Αλλά δεν είναι κάτι σύνηθες να σπάει η ρήτρα προπονητή. Να μιλήσουμε για παίκτες, βεβαίως εκεί μπορούν να υπάρχουν και συμφωνίες και διαφωνίες για το ποσό της ρήτρας ποδοσφαιριστών μετά από μια καλή σεζόν και πάει λέγοντας. Για προπονητή δεν είναι κάτι σύνηθες και το 2 εκατομμύρια ευρώ δεν ήταν έτσι μικρό νούμερο όταν μπήκε. Πέρα από αυτό, δύο πλευρών. Πέρα από αυτό, για να το κλείσουμε το θέμα, Γρηγόρη. Είναι πολύ βάρη, παιδιά. Άλλο να σου πω, να το συζητήσουμε αυτό μετά. Ο κόσμος μιλάει για προδοσία του Λουτσέσκου. Άστινε, λέει, να μας πει το ρεπορτάζ, θα το συζητήσουμε εμείς μετά αυτό. Άκου να σου πω, γιατί είναι προδοσία, εν μέρη. Έτσι. Γιατί αλλά να αφήνει στη δεδομένη χρονική στιγμή, Τάσο, πάω να φύγω για προετοιμασία. Να πούμε αυτά μεταξύ μας και με τον κόσμο. Ναι. Λένε να την αποδεσμεύσουμε να πάει να κάνει τη δουλειά της η κοπέλα. Αλλά και 4 εκατομμύρια να έχει ευρώ ρήτρα. Εγώ σου λέω, αυτοί οι τρελοσαουδάραβες με τα πετροδόλαρα δεν χαμπαριάζουν. Είδε, ο Πρίγκοβιτς πόσο είχε. Πότε πούλησε την ιστορία σου 10 εκατομμύρια ευρώ, 12 πόσο βγήκε ποδοσφαιριστή ο ΠΑΟΚ που να είναι στο. Ποδοσφαιριστή που είναι στο Europa League, έτσι. Και δεν έχει πάει στου 16, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τώρα έγινε. Να πούμε πάντως εδώ να προσθέσω για να συνεχίσετε την κουβέντα σας ότι ναι. Στη Φερέιρα είναι στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, το γνωρίζουμε. Ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για όλο το ρεπορτάζ. Επόμενο φιλικό, πες μας λίγο επόμενο φιλικό, πότε θα έχουμε επόμενο φιλικό. Λοιπόν, το Σάββατο με την Νόρτζελαντ. Στις 8 η ώρα Ελλάδος, έτσι, να το πούμε. 8 ή 4, δεν το έχω το κάνει το πρόγραμμα, αλλά θα το διευκρινίσουμε, αυτό θα το ψάξουμε. Εντάξει, Ελένη, ευχαριστούμε πολύ. Μου διαφεύγει λίγο η ώρα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε διπλές προπονήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Ελένη, καλή συνέχεια. Ήταν η Ελένη Μπούντου από το ΠΑΟΚ 24 με όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου και απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις που μεταφέραμε εμείς στην Ολλανδία. Είμαστε εδώ κοντά σας, συντροφιά, με τον Γρηγόρη το άτομο. Θα ξεκινήσουμε και εμείς τα δικά μας θεματάκια, το δικό μας προβληματισμό. Το break θα το κάνουμε στις 9 Ιωάννη Ζάτση. Ιωάννη Ζάτση είναι ο ηχολήπτης μας σήμερα. Πες μου τώρα. Έλα να συζητήσουμε τι γουστάρεις, ό,τι θέλεις. Όχι, για αυτό το θέμα, για να το κλείσουμε. Ναι. Γιατί τις προάλλες, όταν έγινε πρώτη μέρα, σου πήρα τηλέφωνο, θυμάσαι, στην αέρα. Θυμάμαι. Και σου είπα ότι μη μας πιάνει πανικός. Αλλά τώρα που το σκέφτηκα, που δεν είναι θερμό πλέον, εδώ πρόκειται για προδοσία. Φυσικά τάση. Πρόκειται για προδοσία. Γιατί πας να φύγεις, αυτή την κίνηση, κύριε Λουτσέσκου, δεν νομίζω τώρα να σου ανεβάσαν οι Άραβες το ποσό. Το ποσό σου το ήξερες από καιρό. Ανεξάρτητα από αυτό, έχουμε φτάσει στο σημείο και που το έλεγε και ο στρατηγός, μακριά από Βαλκάνιους ρε και από αυτούς. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να λέμε μακριά από αυτούς τους προπονητές, είναι εξελιγωμένοι έτσι ακριβώς, έτσι είναι Τάσο. Δηλαδή βλέπεις... Δεν έχει ανάγκη από λεφτά η οικογένεια, ναι. Δηλαδή μιλάμε ότι έχουν πολλά. Σε μου λέει κάποιος, ρε Γρηγόρη εσύ δεν θα πήγαινε, θα πήγαινα ρε λέω κι εγώ. Εσύ. Να είσαι σίγουρος. Ο Γρηγόρης παίρνει 30 ευρώ με ροκάμα του. Πλάκα κάνεις. Αυτοί παίζουν με τα εκατομμύρια. Και αυτός και ο μπαμπάς του. Δάλαβες, και βγαίνει και ο μπαμπάς του τώρα λέει και δεν το κάνανε τις μεταγραφές. Το καλύπτει, ναι. Δεν το κάνανε τις μεταγραφές για το Champions League. Καλά, ρε Σιμιρτσέα. Εσύ ξέρεις τι γίνεται με στην ομάδα. Και γιατί έφυγε. Δεν το κατάλαβα.
Μιλούσα με ένα μεγάλο παλιό παοκτσί σήμερα και μου λέει: Γρηγόρη, να ξέρεις, ο Πρίγιοβιτς την άνοιξε την Κερκόπορτα. Λέω: Πολλά παίζονται, φίλε. Θα μας δει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ, μάλλον, γιατί δεν μας ενδιαφέρει πλέον. Ο για μας έχει κλείσει. Δηλαδή, γιατί, για να πάρει... Άνοιξε την πόρτα, ναι. Ότι είδε την Αραβία. Ναι. Οπωσδήποτε και ο Λουτσέσκου σου λέει: Τι γίνεται. Δεν είναι στην ίδια ομάδα, να πούμε, ναι. Έτσι. Καμία σχέση η ομάδα του Πρίγιοβιτς με του... Αλαχλή με Αλχαλίλ. Ναι, σχεδόν ίδια ονόματα έχουν, ναι, αυτοί. Ναι. Πάντως του Πρίγιοβιτς φοράει, λοιπόν, κίτρινα, αυτού νου είναι μπλε και άσπρα. Λοιπόν, νομίζω. Δεν μας νοιάζει. Αυτό το κεφάλαιο έχει πρέπει να κλείσει. Έχει κλείσει, αλλά μας έκανε άνω κάτω. Αυτό είναι το, πήγε... το ρεζουμέ, ρε Τάσο. Μας πήγε τώρα μας βάζουν, φέραμε ένα πολύ μεγάλο όνομα, πραγματικά. Ευχαριστούμε τη διοίκηση. Συγγνώμη λίγο, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί είναι μεγάλο όνομα ο Φερέιρα? Ο Φερέιρα, ναι, είναι ανάμεσα πέρσι στους 50 καλύτερους. Ωραία. Στον κόσμο. Ναι. Τι έχει καταφέρει όμως? Ανερχόμενο. Έχει καταφέρει. Τίτλο έχει. Έχει ανεβάσει. Κοίταξε. Για να πάρεις τίτλο στην Πορτογαλία πρέπει να έχεις ένα ρόστερ. Καταλαβαίνεις. Τώρα, Τάσο, δεν είναι εύκολο να πάρεις την Μπράγκα. Ναι. Η οποία Μπράγκα, ας το πούμε, χαροπάλευε στην εθνική κατηγορία της Πορτογαλίας και την έφτασε τέταρτη. Στο εθνικό πρωτάθλημα, έπαιξε Ευρώπη και μιλάμε για μια ομάδα η οποία παίζει μπαλάρα. Αυτό από δικές μου πηγές. Ωραία. Και ο Σάββας ο Παντελίδης του Άρη. Συγγνώμη, ρε φίλε. Όχι, δεν ήρθε από την Τρίπολη που κόντεψε να τη ρίξει. Πήρε τον Άρη που είχε τον άλλο τον. Πώς το λέγανε. Ερνάντης, πώς το λέγανε. Δεν μπορώ να το θυμηθώ πώς το λέγανε τον προπονητή. Ναι. Και τον έβγαλε. Ερέρα. Ερέρα, ναι, τον έβγαλε πέμπτο. Τώρα συγκρίνει το Πορτογάλι. Τι σημαίνει, ας πούμε, δηλαδή, ότι ο Σάββας ο Παντελίδης τώρα μπορεί, ας πούμε, να πάρει τον Άρη και τον πάρει στο Champions League? Είπα εγώ τώρα ένα τυχαίο παραλληλισμό. Στο Champions League δεν πρόκειται να πάει κανένας εκτός. Πρόσεξε τώρα, εγώ δεν αφισβητώ κανέναν. Απλά θέλω να καταλάβει ο κόσμος το τι μπινιά μεγάλη έκανε ο Ρουμάνος, ο Λουτσέσκου, που εντάξει. Σεβόμαστε, εκτιμούμε, ευχαριστούμε και αναγνωρίζουμε ότι προσέφερε 2 χρόνια στο σύλλογο. Πήραμε μετά από 34 χρόνια πρωτάθλημα, πήραμε και κύπελο αίτητη, γραφτήκαμε στην ιστορία, ναι, αλλά ως εκεί. Εντάξει, ο σεβασμός, η εκτίμηση και η αναγνώριση σταματά όταν διακυβεύονται οι επόμενοι στόχοι του συλλόγου, που είναι και μεγαλεπίβουλοι. Ποιοι είναι λοιπόν οι επόμενοι στόχοι του συλλόγου? Οι επόμενοι στόχοι του συλλόγου, ο ένας ο μεγαλύτερος που δεν τον έχει καταφέρει ποτέ, είναι η είσοδος στους ομίλους του Champions League, στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League. Και ο καλύτερος, ο καταλληλότερος στη δεδομένη στιγμή για να δώσει αγώνα ο ΠΑΟΚ, γιατί πρέπει να δώσει μεγάλο αγώνα ο ΠΑΟΚ για να περάσει, ήταν ο προπονητής που τα τελευταία 2 χρόνια κουτσάριζε την ομάδα. Ήξερε που πονούσε, ήξερε που χόλαινε, ήξερε τα τερτύπια των ποδοσφαιριστών. Ήξερε τι σημαίνει διοίκηση, ήξερε την ελληνική πραγματικότητα. Ήξερε τα πάντα γύρω από την ομάδα. Κρατούσε αποδυτήρια, γιατί και αυτό έχισε πολύ υδρότα για να κρατήσει τα αποδυτήρια στεγανά και να κρατήσει την ηρεμία στην ομάδα. Εντάξει, ήξερε, δηλαδή, αν μου λέγατε Μουρίνιο ή Λουτσέσκου, ρε, θα σου έλεγα ο Λουτσέσκου. Τώρα, στη φάση που είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι, 48 ώρες πριν ξεκινήσει για την προετοιμασία. Αυτό θα σου έλεγα. Γιατί γνώριζε τα πάντα στην ομάδα. Και οποιοδήποτε να ερχόταν, οποιοδήποτε όνομα. Όχι ο Φερέιρα, που ο άνθρωπος, εντάξει, έχει πάρα πολύ καλές περγαμηνές. Τον ζήτησε και η Μπαρτσελόνα κάποια στιγμή, τον φλερτάριζε κτλ. Οκ. Υπάρχουν καλές συστάσεις από Σάντος, από Κωσεϊσάου κτλ. Ναι, okay, όλα καλά. Όλα. Ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται πίστοση χρόνου. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια να τον παρατήσει ένας προπονητής που τον γνώριζε πολύ καλύτερα από ό,τι γνώριζε την κρεβατοκάμαρά του, αν θέλετε. Γιατί όλη μέρα με τον Πάκο σχολιόταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Και να πάει 2 βήματα πίσω, δεν μπορεί να το καλύψει άμεσα, όσο ικανός και να είναι ένας προπονητής. Χρειάζεται πίστοση χρόνου και μακάρι να μην στοιχήσει τον Πάκο. Μακάρι με τη φορά που ερχόμαστε από το πρωτάθλημα αίτητη στην Ευρώπη μέσα σε 54 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η μοναδική ομάδα, μακάρι με αυτή τη φορά. Να κουμπώσει ο άνθρωπος, γιατί φαίνεται σοβαρός, φαίνεται μετρημένος, φαίνεται αυστηρός εκεί που πρέπει. Είναι νέος, νεότατος, 40 ετών. Αυτό σημαίνει ότι το αίμα του βράζει ακόμα. Μπορεί να μεταφέρει θετική ψυχολογία στους ποδοσφαιριστές. Μακάρι με αυτή τη φορά να κάνουμε τον επόμενο στόχο μας. Που δεν είναι άλλος από τον είσοδο του ομίλου του Champions League. Και να είσαι σίγουρος, Θάσο, yeah, ότι αυτή η φυγή του Λουτσέσκου, γιατί για μένα, yeah, έχω καταλήξει ότι ήταν προδοσία, είναι στη. Όταν έχεις πόλεμο τρίπημα και κάνεις. Και κάνεις τέτοια κίνηση, λέγεται λιποταξία.
Και η ποινή είναι στα 6 μέτρα τη φεκισμού. Εν καιρό πολέμου. Λοιπόν, τώρα δεν θέλουμε να φτάσουμε και να πούμε ότι έχουμε εντάξει, πόλεμο. Παράδειγμα είναι, ρε παιδί. Κάναμε ένα παράδειγμα. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Λουτσέσκου, έπρεπε να, όχι να σεβαστεί εμάς, ούτε τον ΠΑΟΚ, έπρεπε στο φινάλε να σεβαστεί αυτόν τον άνθρωπο, τον Ιβάν Σαββίδη, που τον έχει στηρίξει, ντροπή του και πάλι το λέω το Λουτσέσκου. Σε δίσκο τον πήρε από την Ξάνθη, τον έφερε εδώ πέρα και πήρε εκατομμύρια στο φινάλι. Έπρεπε να του ξηγηθεί, όχι τελευταία στιγμή. Κύριε Λουτσέσκου μου, αυτά γίνονται όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Και το λες κύριε Ιβάν, εγώ αυτή τη στιγμή έχω πρόταση από την Αυστραλία, έχω από την Κίνα, από τη Μαλαισία, οπουδήποτε. 20 μέρες, ένα μήνα πριν δώσω το πρώτο επίσημό μου μάτς με πουλάς, εσύ, και με αναγκάζεις τώρα να ξανακάνω ξανά μάνα από την αρχή. Γιατί ο κάθε προπονητής έχει τη δικιά του προσωπικότητα. Θέλει να επιβάλλει το δικό του παιχνίδι και να αποδώσει μέσα στο γήπεδο. Άμα φέραμε, ξέρεις, Στάσο, ένα μικρό προπονητή, μπορεί να συνέχισε με τη συνταγή Λουτσέσκου. Ναι. Και να του πήγαινε, ας πούμε, να έλεγε έχουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, να το λέγανε οι συνεργάτες, ναι, συνέχισε και τα λοιπά. Αλλά ο συγκεκριμένος προπονητής δεν μπορείς να του το πεις αυτό εδώ. Όχι. Έχει τους δικούς του συνεργάτες, σου λέει εγώ φίλε θέλω αυτά και αυτά. Και θα συζητήσει και παίχτες. Να ξέρεις, το Σαββατοκύριακο άμεσα, αυτό θα ζητήσει μετά από το δεύτερο φιλικό, αφού έχει αξιολογήσει όλο το ρόστερ, εκτός του βαριά, το Μαουρίτσιο τώρα δεν μπορεί. Και το... Ούτε το Βέρμπλουμ, ούτε το Βιερίνια. Ο Βέρμπλουμ κάνει ατομικό, αν δεν τη ρωτήσαμε, ναι, την Ελένη, τι θα γίνει με το Βέρμπλουμ. Θα παίξει μπάλα και πότε. Mm. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, μην ξεχνάμε. Ο Βέρμπλουμ αυτός... νομίζω είχε τραυματιστεί Δεκέμβριο. Έχει πάνω από 6 μήνες. Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, 8 μήνες. Δηλαδή, ναι, τον Αύγουστο, 6 του μηνός που ο ΠΑΟΚ θα δώσει το πρώτο μάτς, πάμε για 9 μήνες με τον Βέρμπλουμ νομίζω. Έτσι, αλλά το θέμα είναι αν είναι έτοιμος ο άνθρωπος. Πάσχουμε στο κέντρο. Ναι, αν έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του. Αν πατάει γερά. Αν είναι ο καλός ο Βέρμπλουμ. Γιατί αυτοί όλοι οι Σουηδοί είναι φοβεροί επαγγελματίες. Και το 99% από όλους τους Σουηδούς τιμούν πάρα πολύ τα συμβόλαιά τους σε όποια χώρα και αν παίζουν μακριά από την πατρίδα τους. Να το ξέρεις. Είναι πολύ επαγγελματίες οι Σουηδοί. Και οι περγαμηνές και το βιογραφικό τώρα του Βέρμπλουμ είναι νομίζω βαρύ. Είναι ένα βαρύ χαρτί για τον Και τώρα μπαίνουμε, είμαστε σε μια πίεση. Να ξαναμάθει ποδόσφαιρο η ομάδα. Έτσι το λέμε, Τάσο. Έτσι θα το πούμε. Να ξαναυπάρξει η χημεία, ναι, που υπήρξε, ναι, ανάμεταξύ τους. Γιατί είδες στο πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο. Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν φοβερός. Έπαιξε, ναι, πάρα πολύ, ναι, καλό, ναι, ποδόσφαιρο, ναι, ναι, για πρώτο μάτς. Και μέσα με παίκτες όπως Χατζησαΐα, Μελισσά και Κάτσε, οι οποίοι δεν έπαιξαν ούτε μισό μάτς πέρσι. Ναι. Με Ρίκε, με Ζαμπά, με Μπίσεσβαρ, με Μάτος και τα λοιπά. Ξέρεις τι με παραξάνεψε. Και το δεύτερο που μπήκαν οι υπόλοιποι, εντάξει, ήταν πιο... Τάσο, ξέρεις τι με παραξάνεψε χθες. Ναι. Δεν έκανε αρμονικά, όπως ο προπονητής της Αλκμαρ, τις αλλαγές. Ναι. Άλλαξε όλη την εδεκάδα. Ο άλλος το κράτησε, ας πούμε, την πρώτη ομάδα μέχρι το 60, mm, και έβγαλε τους 7. Εμείς βγάλαμε και τους 11. Αυτά είναι προπονητικά τερτύπια. Γι' αυτό σου λέω καθένας είναι στη δουλειά του. Μήπως έπρεπε, τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί ο κόσμος ήταν λίγο έτσι. Πάτω να το Φερέιρα εσύ τώρα και πες το να αναγκρεμίσει ένα τυχείο με το κομπρεσέρ σου. Δεν γίνεται ρε φίλε, εντάξει. Καλά, εντάξει. Κάτι στραβό θα κάνει, δεν θα βάλει ακουστικά, θα του πάσει τα τύμπανα. Ναι, θα πιάσει στραβά τη χειρολαβή, θα πάθει μια θλάση, ξέρω εγώ, στον καρπό. Έτσι. Θα είναι χαλαρό στη μέση, θα του φύγει η μέση. Εσύ ξέρεις. Έτσι δεν είναι. Και εσύ ξέρεις. Και εγώ ξέρω γιατί μεγαλώσαμε στην οικοδόμη στο συγκεκριμένο. Αλλά θέλω να πω. Και παράστα ακόμα. Ναι, κατάση μου. Θέλω να πω κάτι επέκταση. Ότι ο καθένας μας είναι στην αρμοδιότητα του, στη δουλειά του. Ναι, ναι. Εντάξει. Βάλε με, δείξε μου μένα τώρα μία υγρασία στο σπίτι σου. Δείξε, ναι, μου ένα τείχο υγρασία. Χωρίς να σκάψω, χωρίς να σε πω, Γρηγόρη, είναι σπασμένη η σωλήνα του ζεστού νερού. Είναι η σωλήνα τη αποχέτευσή σου. Τρέχει από αυτό και από αυτό. Έτσι. Δηλαδή κατά 80% η διάγνωση που θα σου κάνω. Από την εμπειρία, από 13 χρόνια μπήκα στην οικοδομή, είμαι 49. Τα ξέρω. Δηλαδή, εγώ με το βλέπω τον τοίχο, ξέρω τι σωλήνα έχει από πίσω. Εντάξει, δεν μπορεί. Έτσι και ο προπονητής. Ναι. Δεν γνωρίζει, είμαστε... για να καταλήξω κάπου, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ιδίως ένας προπονητής που
πήρε την Καστοριά, ξέρω εγώ, της Πορτογαλίας, έτσι, και την έβαλε μέσα στα κλαμπ των μεγάλων. Δηλαδή η Καστοριά ξαφνικά ήρθε και μπήκε μέσα σε σφήνα στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Κατάλαβες. Ήρθε με τις καλύτερες. Και το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Ναι, είναι 15 κλάσεις παραπάνω από το δικό μας. Από τα καλύτερα στον κόσμο. Έτσι. Ρονάλντο έχει, ρε φίλε, τι να πούμε τώρα. Όχι, είναι από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Ναι. Είναι αλήθεια. Όχι στον πρωταγωνικό, έχει Πορτογάλο Ρονάλντο. Έτσι παίζει η Γιουβέντους. Εντάξει. Αυτό εννοούμε. Έχει μεγάλες ομάδες, η τώρα, Πόρτο. Είναι με ένα μεταβατικό στάδιο, χρειάζεται πίστοση χρόνου. Έτσι. Χρειάζεται να δουλέψει πάρα πολύ. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια όμως, Τάσο, να το διευκρινίσω. Έχει ένα μήνα μπροστά του. Ένα μήνα μπροστά, πρόσεξε. Έχει ένα μήνα μπροστά. Έχει ένα μήνα μπροστά να δώσει το πρώτο επίσημο μάτς. Το οποίο πιθανολογούμε να είναι βατός ο αντίπαλος, έτσι, στο πρώτο μάτς. Είναι ο τρίτος προκριματικός γύρω του Champions League, δεν κάνω λάθος, έτσι, σε αυτό που μετέχουμε εμείς. Έχουμε σε αυτό το διάστημα να μάθει την ομάδα, να γίνουν μεταγραφές και να παίξουμε και μπάλα που παίζαμε, γιατί έχουμε μάθει να είμαστε και αίτητοι. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα, Παόκια, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, από Αθήνα πρέπει να είναι το παλικάρι. Ναι. Όντως ισχύει θέμα, λέει, με Μπραχίμη. Κωνσταντίνε, εγώ δεν κιδενολογώ, αδερφέ. Εγώ προσωπικά δεν θα σου απαντήσω. Η άποψή μου και η γνώμη μου και η θέση μου είναι σταθερή. Ποδοσφαιριστής και παίκτης του ΠΑΟΚ είναι αυτός που υπογράφει συμβόλαιο και τον παρουσιάζει επισήμως η ΠΑΕ. Όλα τα άλλα είναι ράδιο Αρβίλα. Μέχρι και Ριμπερί ακούσαμε. Ριμπερί δεν ακούσατε, Ριμπερί. Τον Μπέρκ δεν ακούσαμε, τον Μπέρκ. Δεν ακούστηκαν αυτά τα ονόματα. Τα μόνα στοιχεία που έχουμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, οι μεταγραφές του είναι όλες μικρής ηλικίας. Έτσι, Τάσο. Ναι. Πάει να χτίσει μια ομάδα πραγματικά του μέλλοντος. Όχι μία, θα έχεις δύο ενδεκάδες πλέον. Αυτό έχουμε καταλήξει. Για να μπορούν να παίξουν την μπάλα που απαιτούν οι συνθήκες συγκεκριμένες. Και σύν όλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος έχει και το θέμα του γηπέδου. Έχουμε και το θέμα του γηπέδου να προχωρήσουμε, έτσι. Το οποίο είναι, μας έχει μπερδέψει. Λέγαμε φέτος θα παίξουμε στο Καφτατζόγλιο ή του χρόνου. Γιατί αν πάει του χρόνου, η κατεδάφιση της Τούμπας, ναι, μετατοπίζεται ένα χρόνο μετά. Περιμέναμε, ας πούμε, να γίνει τώρα, δηλαδή τα διαρκείας που πουλούνται πλέον να είναι για το Καφτατζόγλιο. Έτσι, Τάσο, λέγαμε. Ναι, δεν θα γίνει όμως αυτό. Δεν θα γίνει. Και το 20, άρα το έργο πάει ένα χρόνο. Σίγουρα. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ καλό αυτό το τελευταίο που έγινε τώρα με την έγκριση ενός χώρου ειδικού που ήταν. Ναι. Γιατί αυτό ίσως να καθυστερούσε και 6 έως 8 μήνες. Και έγινε μπαμπάμ. Είναι πάρα, ναι, πάρα πολύ καλό αυτό. Είναι πάρα πολύ εθαρρυντικά τα μηνύματα που έρχονται όσον αφορά την υπόθεση για το γήπεδο. Βέβαια υπάρχει η γραφειοκρατία. Δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί αυτή η σκέψη, αυτή η πρόταση. Αλλά με το συγκεκριμένο άνθρωπο που είναι στο τιμόνι του συλλόγου, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θέλουν δεν θέλουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια, ιδίως από τη νέα κυβέρνηση, που αν θα εκλεγεί θα υπάρξουν πολλές τρικλοποδιές λόγω Μαρινάκη και τα λοιπά, καταλαβαίνετε και όλοι. Και όχι μόνο. Έτσι, γιατί είναι ο σπόσορας της Νέας Δημοκρατίας ο Ευάγγελος Μαρινάκης. Και όχι μόνο, ο Μητσοτάκης, ναι, είχε βγει και μας είπε τότε, ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πλήρωσε 36 εκατομμύρια και πλήρωσε 11. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι. Θέλουν, δεν θέλουν, λοιπόν, το γήπεδο αυτό να γίνει. Εμείς δεν ασχολούμαστε με κομματικά, να ξέρετε. Αλλά δεν δεχόμαστε μίγα στο σπαθί μας όσον αφορά τα 4 γράμματα. Και κάποιοι που πήγαν να βγουν δήμαρχοι ήδη την πληρώσαν. Γιατί κάνα τη βλακεία τελευταία στιγμή να ασχοληθούν με ποιονα, με το ιστορικό σωματείο του ΠΑΟ. Και την πλήρωσαν. Πολιτικός αυτόχυρ χαρακτηρίζεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, ας το προσέξουν αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλη εκλογική δύναμη. Μην τον τρελάνετε τον ΠΑΟΚ και το βάλετε καμιά τρικλοποδιά. Στο μέλλον θα ρίχνει και κυβερνήσεις ο ΠΑΟΚ, να το ξέρετε. Όπως κάνει τώρα αυτή τη στιγμή το σωματείο του Πειραιά και όπως έκανε και χρόνια, έτσι δεν είναι, Τάσο? Γιατί αυτοί οι ανεκδιήγητοι εκεί πέρα, αυτές οι συμμορίες που διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και λιμένονται, όχι διοικούν, το λιμένονται το ποδόσφαιρο εδώ και δεκαετίες, αυτά κάνουν τόσα χρόνια. Έχουν λιτούς δεμένους δικούς τους και μας κουνάνε και το δάχτυλο τώρα.
Βγαίνει μετά από προεκλογική νίκη, μετά από εκλογική νίκη ενός κόμματος, ο πρόεδρος του σωματείου του Πειραιά να μας κουνήσει το δάχτυλο ότι εγώ είμαι εδώ. Ο υπόδικος για διάφορες υποθέσεις. Η πλάκα ποια είναι τώρα, ότι... Οι άθλοι, Τάσο, ούτε το Καραϊσκάκι πληρώσανε. Είναι υπό το Καραϊσκάκι αυτή τη στιγμή, θα βγει σε πληστηριασμό. Να το ξέρεις. Μην γελάς καθόλου. Ναι. Τους χαρίσανε τη γηπεδάρα, τη βγάλανε κούτρα και από πάνω δεν πληρώναν ούτε τη δόση του δάνειου. Έχει κάνει και καταγγελία στον Άριο Πάγου, Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει διαρκής πόλεμος. Για την ΕΡΤ. Να ξέρετε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, είμαστε σε κατάσταση πολέμου κυριολεκτικά. Ό,τι κίνηση θα κάνει ο Ολυμπιακός, θα βάζουμε λιτούς και δεμένους να σας κυνηγάμε, ρε. Ό,τι και να κάνετε. Νομικά πάντα. Φυσικά. Νομικά πάντα. Θα σας πηγαίνουμε συνέχεια στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εκεί θα, όχι στον Άριο Πάγο μόνο. Θα φύγουμε και από την Ελλάδα. Ό,τι κινήσεις, γιατί είδατε μια φορά να φεύγει ο τίτλος από το κράτος των Αθηνών και να έρχεται στην επαρχία και ουρλιάξατε. Γι' αυτό λέω οι άθλοι, μόνο έτσι μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Το διάβασε στο μυθιστόρημα. Ναι. Έχουν χοροπηδήξει. Οι άθλοι οχριούν μπροστά σε αυτούς εδώ. Έχουν χοροπηδήξει συγκεκριμένοι, γιατί η ΕΡΤ θέλει να δώσει, να πάρει τα δικαιώματα του ΠΑΟ για μια τριετία. Έτσι, και έχουν χοροπηδήξει γιατί. Έχουν δίνει... δώσει και στον Ολυμπιακό στο παρελθόν. Εκεί θα καταλήξουμε, να το συζητήσουμε. Γιατί δίνει 7,5-8 εκατομμύρια, εκατομμύρια ευρώ η ΕΡΤ στον ΠΑΟ. Και δεν είναι τίποτε για το θέμα που θα δει ο κόσμος. Ο Ολυμπιακός τα παλαιότερα χρόνια. Πόσα εκατομμύρια ευρώ έπαιρνε από την ΕΡΤ. Τότε, και όχι μόνο ο Ολυμπιακός χοροπηδάει, και εργαζόμενοι της ΕΡΤ έχουν διαμαρτυρηθεί στην διοίκηση της ΕΡΤ γιατί λέει να δώσουμε. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι φυσικά κόκκινης απόχρωσης. Κατάλαβες δηλαδή τι γίνεται. Είναι... Όταν όμως οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, οι γαύροι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, τα έπαινε τα φράγκα και τα εκατομμύρια ο θείος. Και μετέπειτα ο Μαρινάκης, εγώ ποιος τα έπαιρνε, ή ο εκάστοτε πρόεδρος του Ολυμπιακού εκείνη την εποχή, τα οποία ήταν διπλάσια σχεδόν τα λεφτά, την κάνανε γαργάρα, την πνίγανε, δεν μιλούσανε. Αλλά τώρα το πρόβλημα έχει όνομα. Λέει... Το πρόβλημα έχει όνομα και το όνομα είναι διπλό. Επειδή... Είναι Σαββίδης ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα της ΕΡΤ. Με καταλάβατε, γιατί η ΕΡΤ πέρσι, η ΕΡΤ του Αλέξη Τσίπρα, που θέλετε να λέτε για το πρωτάθλημα των Πρεσπών και τα λοιπά, εδώ κάποιοι συντοπίτες, έδωσε κρατική χορηγία εδώ στην άλλη την ομάδα της πόλης, η οποία ήρθε από Β' Εθνική και πήρε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, κοντά στα 3. Εκεί δεν βγήκε ο υπάλληλος της ΕΡΤ να διαμαρτυρηθεί και να πει τι κάνεις ρε, γιατί δίνεις 3 εκατομμύρια σε αυτούς, αλλά τους πειράζει που θα έχουν τεράστια τηλεθέαση. Γιατί ποια ομάδα πουλάει αυτή τη στιγμή περισσότερη στον ελληνικό χώρο? Ποιος πουλάει, ο Παναθηναϊκός? Πουλάει μήπως η ΑΕΚ? Μετά τους μπουρκουμέδες αγωνιστικούς που βγάζουν πρωτοσέλιδα για το τρίτο πεταλάκι που κάνανε για την Αγία Σοφιά? Ο ακέφαλος ο Φραγκούζος, ο Παναθηναϊκός? Ή ο Μαρινάκης που κράτησε για μεταγραφή το Φορτούνι και πήρε και δύο μπλάκμα, ξέρω εγώ, που δεν τους ξέρω τη μάνα τους. Ο ΠΑΟΚ πουλάει. Τα αφεντικό της χώρας αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι ταμπλούχος, αίτητος Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η ομάδα που έχει φέρει στην πόλη τα τελευταία 4-3 χρόνια 4 τίτλους. Και ξεπέρασε, έπιασε διψήφιο αριθμό στους τίτλους. Εντάξει, με 3 πρωταθλήματα και 7 κύπελα. Όχι προπολεμικά, παιδιά, μην μπερδευόμαστε έτσι. Μεταπολεμικά σε επαγγελματικό επίπεδο. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που έχουν πρωτάθλημα, λέει, από το 1928 με 2,5 ομάδες. Άλλο ένα πρωτάθλημα του 1932 που δεν κατέβηκε ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Και το 1946 που είχαμε πόλεμο. Και για να διευκρινίσουμε ένα θέμα, το οποίο θα το κάνω για πρώτη φορά, Τάσο. Ναι. Είναι για το θέμα της ΕΡΤ. Για τη θέρμα κρατική τηλεόραση. Ναι, να το κάνουμε το μετά το διάλειμμα. Θα πούμε, γιατί έχουμε πολλά γιατί θέματα. Γιατί βγήκε ο κύριος Μαρινάκης στον Άριο Πάγο και λέει θα φάει ο ΠΑΟΚ τα λεφτά του ελληνικού λαού. Θα το συζητήσουμε μετά το break. Θα δώσουμε και γραμμές ανοιχτές για όλο τον κόσμο, Γιάννη. Θα ανοίξουμε τις γραμμές 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια μετά το break.
Οι ντροπαλούριδε και όσοι κρυβακούτε, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Όλα τα μηνύματα θα σχολιαστούν εφόσον είναι μέσα σε ραδιοφωνικά πλαίσια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ασπρόμαυρες πτήσεις σήμερα εκτάκτως είπαμε. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, Γρηγόρη στο άτομο. Συντροφιά παρέτσα θα είμαστε μέχρι τις 10 μαζί σας. Πάμε λίγο, έχουμε φίλο, έχουμε φίλους γραμμές 23-10-2-87-3-8. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε, FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-20-6. Είχαμε ξεκινήσει μια κουβέντα εδώ με τον Γρηγόρη, τον αδερφό, για την υπόθεση με το Μαρινάκι, με τη διαμαρτυρία του Ολυμπιακού προς την ΕΡΤ, γιατί θα δώσει τον ΠΑΟΚ 7,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 3 χρόνια. Λες και όταν τάπαινε Ολυμπιακός, έβγαινε κανείς από αυτούς να παραπονηθεί και να μιλήσει. Είτε εργαζόμενοι στην ΕΡΤ ήταν, είτε οποιοδήποτε άλλοι. Όταν μαγκώνανε τα εκατομμύρια των ευρώ και την πνίγανε, δεν μιλούσε κανείς, κάνανε μεταγραφές, παίρνανε τα πρωταθλήματα πώς τα παίρνανε, με διαιτησίες, με ΕΠΟ, με ΚΕΔ, με ομάδες δορυφόρους κτλ. Και με τους καλύτερους παίκτες βέβαια, γιατί είχαν τα εκατομμύρια των ευρώ από τις μεταγραφές και από το Champions League που το είχαν εξασφαλισμένο από τον Ιούνιο. Που αποφασιζόταν μέσα στα κότερα ποιος θα παίξει Champions League. Τα ξέρετε τώρα τα γράμματα. Να διευκρινίσω κάτι, Τάσο, ναι, ότι δεν είναι 7,5 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια. Το χρόνο είναι. Το χρόνο. Το είπα. Ναι. 7,5 είναι, το χρόνο είπα. 7,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ναι, και πάμε στους φίλους. Ναι, και να πούμε, ναι, κάτι τελευταίο για να ενημερώσουμε τον κόσμο και πάμε στους φίλους. Στην Νόβα λέει ότι δεν έχει λήξει η διορία. Ισχυρίζονται ότι μπορεί να δώσει την ίδια προσφορά και η Νόβα και να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ στο συνδρομητικό. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ όμως λένε ότι η πρόταση κατατέθηκε και ενημερώθηκε το συνδρομητικό 18 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι είχε περιθώριο 10 εργάσιμες ημέρες για να αντιπροτείνει το ποσό και να αποφασίσει για το που θα είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΠΑΟΚ στην ΟΒΑ ή στην ΕΡΤ. Το τι μέλη γενέστε θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάμε στις γραμμούλες στους φίλους. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα για χαρά. Καλώς. Είμαι ο Στέφανος. Γεια σου ρε Στέφανε. Του Γρηγόρη. Ωρε Στέφανε. Και ήμουν τσιτωμένος, ναι. Γεια σου Στέφανε. Να κάνω ένα πρόλογο για τον Στέφανο. Γιατί δεν γνωρίζεις. Οι παλιοί όλοι το γνωρίζουν πολλά χιλιόμετρα. Και με μένα από παλιά δεκαετίες του 80, μπάσκετ παντού σε όλο τον κόσμο. Γαρδάσου σου έτσι. Λοιπόν. Γεια σου Στέφανε, χαίρομαι που σε ακούω. Λοιπόν, βασικά καλησπέρα σε όλο τον παοξίδικο κόσμο. Καλησπέρα. Και για σας να έχετε καλή εκπομπή. Να είσαι καλά. Από εκεί και πέρα λέμε, άκουσα τα σχόλιά σας και φαντάζομαι ότι θα ξετυλιχτούν και άλλα στο μέλλον συζητήσεως. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι χαλαρά παιδιά, εγώ δεν έχω καμία φοβία το ότι αν αλλάξει η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη που ακούγονται πολλά ράδιο Αρβίλα και τα λοιπά, ότι τα πράγματα θα αλλάξουν στο πρωτάθλημα και... Εντάξει, βλέπουμε και κάποιες σύντριχες γιατί είμαστε με το δίκαιο μας φοβισμένοι από το παρελθόν. Mm-hmm. Τα πράγματα έχουν άρδια αλλάξει. Πιστεύω ότι όχι πλέον είμαστε μια σοβαρή και μεγάλη ομάδα, πάντα είμαστε σοβαρή και μεγάλη ομάδα, απλά έχουμε μεγαλύτερη διοικητική δύναμη και έναν υπέροχο πρόεδρο, δυνατό, που κάνει καλές επιλογές, δίνει καλές γραμμές και έχει καλούς στόχους. Εγώ έμεινα στον Πειραιά πολλά χρόνια και έφαγα εκτός έδρας με το τσουβάλι. Ναι. Γνώρισα από εδώ που ερχόταν καμιά φορά ανεβαίνανε πάνω και με το Μάκη το Μανάβη και με τον Κούλη και με τους άλλους ας πούμε και προέδρους του Ολυμπιακού που ανεβαίναν στα αστέρια πριν το μάτς του Ολυμπιακού και κάναμε όπως ο Σαλιαρέλης, ο Κοσκοτάς, ο Γιώργος κτλ. Και έβλεπα γενικά όταν συζητούσαμε μαζί τους, γιατί ξέρετε τότε ήταν μάχες τα μάτς, ήταν κάπως περίεργα, ναι, και μας κάναν παρακλήσεις ότι ξέρετε μην δημιουργούν επεισόδια και τέτοια και πραγματικά ό,τι μπορούσαμε κάναμε εμείς από το χέρι μας. Έβλεπα όμως έναν, ανεξάρτητα το τι λέγανε, έβλεπαμε και ένα σεβασμό προς το όνομα του ΠΑΟΚ και ιδιαίτερα το λαό του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και όπου η Ρώτης μας σέβεται, το ξέρει και ο Γρηγόρης, έχει ακούσει συζητήσει έξω από το Καραϊσκάκι πολλές φορές, χωρίς να ξέρουν ότι είμαστε παοξίδες, αλλά και η διοίκηση. Τώρα όσον αφορά το Μαρινάκι, ή τον κύριο Μαρινάκι αν θέλετε, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος, εγώ τον γνώρισα έτσι επιφανειακά λίγο, ναι, δεν είναι κακός άνθρωπος. Mm. Απλά εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ολυμπιακού, της ομάδας του παιδιά. Πρέπει να το δούμε και από αυτή την άποψη. Ναι. Αλλά πάντα είναι ένας σκληρός αντίπαλος και όσο αφορά το θέμα για τον Άριο Πάγο,
για την ΕΡΤ που θα παίρνουμε 7,5 εκατομμύρια ενδεχομένως εάν κλείσουμε το συμβόλαιο αυτό, δεν είναι τα λεφτά. Είναι γιατί όλη η Ελλάδα θα βλέπει ΠΑΟΚ. Ναι. Προσέξτε το αυτό. Έτσι. Μέχρι και το τελευταίο χωριό θα βλέπει ΠΑΟΚ δωρεάν. Ελεύθερα, είναι μεγάλη έτσι. Δουλειά. Ναι. Αν το πετύχει ο πρόεδρός μας αυτό και λήξει καλώς, για μένα πιστεύω ότι θα είναι μια πανελλαδική νίκη υπέρ του ΠΑΟΚ. Καλά πάντως, τα λες, αλλά να ξέρεις, συγγνώμη Γρηγόρη μου, να ξέρεις ότι είναι, Στέφανε, και το χρηματικό, γιατί αυτοί εκεί πέρα κάτω στο λιμάνι μάθανε να τα παίρνουν όλα. Ξέρεις πως την ονομάζαμε την ομάδα του Ολυμπιακού πριν μερικά χρόνια? Ομάδα του Δημοσίου, ίσον 120 εκατομμύρια δραχμές. Ναι. Όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν. Χάρισμα. Ναι, έτσι. Όπως είπε ο Γρηγόρης προηγουμένως, το γήπεδο. Ναι, το χαρίσαν σχεδόν τώρα. Αλλά έλατε που σπίξαν τα πράγματα. Ναι, Στέφανε, αυτοί δεν μάθανε. Και άλλα πράγματα στη μέση και σιγά-σιγά δεν μάθανε να είναι δευτεροτρίτη και να είναι άτιτλοι εδώ και 2-3 χρόνια. Μέσα στα γήπεδα, φίλε. Κατάλαβες τι γίνεται. Μέσα στα γήπεδα που ακούγαμε τις ανάσεις τους δίπλα μας. Ναι, ναι. Ξέρεις τι θέλανε αυτοί, είτε οι Ολυμπιακοί είτε οι Παναθηναϊκοί και οι αξίδες ακόμα. Έμπαινε μέσα διαιτητής και σφύριζε 60-70% υπέρ τους και φωνάζανε όχι, 90%. Όλα δικά τους. Τίποτα. Έτσι είναι. Βαρδιλογιάννηδες μέσα μας έδειχναν τα χαμνά τους κτλ. Τι να σας λέω τώρα. Ωραία. Στέφανε, κάνε ένα επίλογο γιατί έχει πολλές γραμμούλες, αδερφέ. Ναι. Πιστεύω για το Λουτσέσκου, τη φυγή του Λουτσέσκου, ναι. Ότι ήταν προσχεδιασμένη από το Λουτσέσκου και του άνοιξε διάπλατα τον δρόμο ο προκρούστης, ήταν ο Σέρβος. Μάλιστα, ο Αλέξανδρος, ναι. Ναι, πήγε κάτω, τα έφτιαξε καλά, τον περιμένανε. Τώρα εντάξει που είπε δεν είναι στην ίδια ομάδα, και το κάνει, εν πάση περιπτώσει. Οι κασίες είναι τώρα του Στέφανο αυτό. Εντάξει. Ο καθένας ό,τι μπορεί να πιστεύει. Αλλά ωστόσο, δεν τον αδικό, ήταν πολλά τα λεφτά. Αλλά ήταν λιγάκι άτακτη φυγή. Μπινιά ήταν, Στέφανε, μπινιά ήταν. Να μην το πούμε αλλιώ, ραδιοφωνικά, μπινιά. Βάλανε τώρα τον Σατκόφ και τον Κάνια μπροστά, ότι δεν τον ήθελα και κάτι τέτοιο. Τίποτα άλλο. Σα εύχομαι καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Μπροστά μα έχουμε δρόμο καλό και φέτο. Εύχομαι με αυτό το προπονητή, χωρί επιφυλάσσομαι, εύχομαι με αυτό το προπονητή να δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα και να έχουμε μεγαλύτερε επιτυχίε. Και το όλο το παοξίδικο κόσμο και εσάς καλή εκπομπή. Γεια σου, Στεφανάρα, γίγαντα. Γεια σου, Στέφανε. Συμφώνησα και συμφωνώ σε όλα με τον Στέφανο. Εγώ δεν συμφωνώ με τον Μαρινάκη. Άμα είναι καλός άνθρωπος και καλό παιδί, ας πάει να γίνει χορηγός της μαμά Τερέζα. Ας πάει στον Ερυθρό Σταυρό να συμμετέχει στον Έρανο. Ή στην τελική, ας πάει στο Άγιο Όρος, παιδί μου, σε καμιά μονή σφιγμένου να γίνει μοναχός. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Γεια χαρά. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια. Παλιό πολεμιστή. Γεια σου. Πολεμιστή. Καβράκος. Ο αδερφός ο Στέφανος είναι αυτός. Ναι, ρε, το Καρντάσιο. Πάντα καλό παιδί. Πάντα καλό παιδί. Πάντα. Εντάξει, έτρεχε. Δηλαδή και τα τρυπήματα αυτά που τρώμε τώρα εγώ για μένα προσωπικά, αυτό ήταν ένα τρύπωμα μαναζαρέων. Ναι. Είναι ένα τρύπωμα μαναζαρέων. Ναι, όπως και την άλλη φορά με τον Λούκας. Ήταν ένα τρύπημα μαλατζαριών το οποίο πάντα προσπαθούν να βάλουν τρικλοποδιά στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Εντάξει, γιατί... ήθελε να φύγει και ο Λούκας εκεί, έτσι. Όχι, για τον Λούκας το Κύπριο λέω. Α, το Λιάσο Λουκά. Το Λιάσο Λουκά. Άνα μπράβο. Ήταν ένα τρύπημα μαλατζαριών στο οποίο ακόμα δεν μάθαμε την αλήθεια. Ποτέ δεν θα τη μάθουμε, να είσαι και σίγουρο. Και ποτέ δεν θα τη μάθουμε. Κάποιοι την ξέρουν, αλλά δεν τη λένε. Αφού τα ξέρεις εσύ, Καβράκο. Βρεσί, πολεμούσαμε... εγώ που βλέπω μεγάλους σταυρούς, παίρνω δρόμο μακριά να πούμε. Έτσι ακριβώς. Όπου βλέπω μεγάλους σταυρούς, χτυπάει, φτάνει στο σβέρκο. Ναι. Και κάτι άλλο θέλω να σας πω, ρε παιδιά. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ σήμερα που κάνετε μια παοξίδικη εκπομπή. Γιατί με την ψυχολογία ψηλά που την έχουμε τόσο πολύ, εγώ ψάχνω κάθε βράδυ να κοιμηθώ με έναν Αριανό μαζί μου. Τι γίνεται, Καβράκος, ανεπανάληπτος, μεγάλο παόκι, χιλιόμετρα από μωρά μαζί τρέχαμε. Εντάξει, για να κάνεις συζητήσεις θέλει. Τι να, το θυμάσαι, Καβράκο, το λεωφορείο 30 άτομα για Καραϊσκάκη. Κουκούλας μέσα, τσοτσός μα ανάβεις, 30 άτομα Καραϊσκάκη σηκώσαμε. 20 χρόνια εκείνο το λεωφορείο πήγε σε όλη την επικράτεια. Έτσι, παντού. Και σε όλες τις έδρες. Εντάξει, ξέρεις ποιο είναι, Καβράκο, το δικό μας
η δικιά μας ευχαρίστηση. Αυτά έλεγα το Μάκη τις προάλλες. Λέω, Μάκη, είναι η ευχαρίστησή μας ότι μεταλαμπαδεύσαμε αυτό το πάθος και την τρέλα μας για τον ΠΑΟΚ στα σημερινά παιδιά. Λοιπόν, και υπάρχει παιδιά σήμερα και το μεγαλώνουν αυτοί. Ακούστε, παιδιά, ο ΠΑΟΚ είναι ό,τι πιο μεγάλο έχουμε γνωρίσει και ό,τι πιο μεγάλο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Εγώ εκείνο που λυπάμαι από τον Λουτσέσκου ήταν ότι μ' άρεσε, γιατί ήταν αλυτάκος προπονητής, δηλαδή τις νίκες τις έπαιρνε αλήτικα. Τον ονομάσαμε ρε Καβράκο, τον βγάλαμε στρατηγό, τον βγάλαμε αρχιτέκτον του ΠΑΟΚ. Τον κάναμε, ναι, το δώσαμε γη και είδωρ και με πουλάς ρε εσύ στο παραπέντε ρε εσύ. Άκουσε με. Κέρδιζε ο ΠΑΟΚ και πονούσανε. Δεν μπορούσαν να πολεμήσουν διαφορετικά. Έτσι εκεί με το χρήμα προσπαθούν να τρυπήσουν. Δεν πειράζει. Σε πολλά μάτσα όμως ο Ρουμάνος... Έχουμε έναν ηγέτη στιβαρό που πρέπει να το στηρίξουμε, πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα μας. Αυτό τον προπονητή μας τον έκανε πρόλογο πριν από 2-3 χρόνια ο μεγάλος, ο δάσκαλος, ο Σάντος. Ναι. Δεν τον φέραμε τότε, ήρθε τώρα. Πρέπει να στηριχτεί η ομάδα από κοντά και πάντα αγάπη για τους παίχτες του ΠΑΟΚ και για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ωραίος. Ευχαριστούμε πολύ, αδερφέ. Να είσαι καιρός και να σε ακούμε. Να σε ακούμε. 2310-287-888. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526 για όσους κρυφακούτε και όσοι είστε ντροπαλούλιδες. Να πούμε και κάτι, ότι ο Ρουμάνος καταρχήν ήταν ανύπαρκτος στην Ευρώπη. Μία από τις χειρότερες ιστορίες, χειρότερες πορείες στην ιστορία του ΠΑΟΚ ευρωπαϊκά έχει κάνει. Με 4 σίτες νομίζω στα 6 παιχνίδια, αν θυμάμαι. Ένα το κρατούμενο, γιατί έδωσε περισσότερο βάση στο πρωτάθλημα. Και ένα δεύτερο, μπορεί να τέρματισε ο ΠΑΟΚ αίτητος, που κατ' εμέ έκανε 29 νίκες, όχι 26, γιατί οι τρεις ισοπαλίες ήταν αβαβά. Άμα δεις με τη διαιτησία, με τον Άρη, με offside goal, με τον Ατρόμητο που δεν σε δίνει το πέναλτι του Ελκαντουρί, με την ΑΕΚ που σε σφάζει και σε αποβάλλει το Ζαμπά ενώ σε 0-1 και σου ξαναβάζει το παιχνίδι. Αλλά σε πολλά μάτς, και θα σου πω πια, ήταν και τυχερός. Ναι. Δηλαδή μέσα στο Καραϊσκάκι πέρσι, ναι, για να τα λέμε και όλα, γιατί εμείς δεν είμαστε από τους άλλους που πουλάμε προπαγάνδα και είμαστε δεμαστές του Γκέμπελς. Μέσα στο Καραϊσκάκι ο ΠΑΟΚ πέρσι, λογικά έπρεπε να χάσει, να πούμε, με 4-1. Εντάξει, όχι με 4-1. 4-1 αλλά... γρήγορα έπρεπε να χάσει ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε, και άλλες φορές εμείς πάμε δοκάρια στο και μάτς, έτσι. Και στο, μάτς, στο μάτς με την ΑΕΚ εδώ, στην Τούμπα, στο πρώτο μάτς, όχι πέρα που σε σφάξανε, ήταν και εκεί τυχερός. Στο μάτς με τον Άρη, στο δεύτερο γύρο, με τον goal offside του λέμε, έπαιξε καλή μπάλα ο Άρης, ναι, μέσα στην Τούμπα. Για να τα λέμε όλα τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Εντάξει, τώρα, δεν θα υποτιμήσουμε την αξία. Γιατί έγραψε, η ιστορία έγραψε. Λουτσέσκου Νταμπλούχος πήρε πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ μετά από 34 χρόνια. Δεν το υποτιμήσουμε αυτό, έτσι. Εντάξει, ούτε αχάριστοι θα φανούμε. Αλλά όλα έχουν ένα σημείο και ένα όριο. Άλλο το ένα, άλλο η προδοσία, η μπινιά που σ' άφησε στα κρύα του Λουτρού και σ' αφήνει μία ανάσα πριν πας στους ομίλους του Champions League με ομάδα έτοιμη. Τρεις προσθήκες ήθελε η ομάδα και ήταν έτοιμη. Ναι. Εντάξει, και σ' αφήνει στα κρύα του Λουτρού. Και άντε τώρα πάλι από την αρχή. Ναι. Να εγκληματιστεί ο νέος προπονητής, να δει ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, ποιος θα έρθει, ποιος θα φύγει. Τα χούγια μέσα στην ομάδα, τα χούγια του ποδοσφαιριστή του καθένα. Καταλαβαίνω ότι θέλει πίστοση χρόνου. Πάμε στις γράμμες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε Τάσο. Καλησπέρα, φίλε Γρηγόρη. Γιώργος. Γεια σου, Γιώργη. Εγώ προσωπικά τα σου λέγα την άποψή μου για τον Λουτσέσκου. Από την αρχή τη σεζόν τα λέγαμε πάλι, ναι, τα λοιπά, να πούμε εντάξει, ότι έτσι, αλλιώς τα λοιπά. Έτυχε. Ο συγκεκριμένος κύριος θα λοιπά να βρει 4-5 παιχταράδες, έτσι, με πολύ μεγάλη πυγμή, με πολύ μεγάλο τσαγάνο. Του κερδίσαν πολλά παιχνίδια. Καταλαβαίνεις για ποιους αναφέρουμε, έτσι δεν χρειάζεται. Εντάξει, τον αρχηγό. Μπράβο. Άξιος για αυτό που πέτυχε στην ομάδα. Άξιος, έτσι, του βγάζω το καπέλο. Αυτό θα μείνει στην ιστορία. Έκανε μεγάλο λάθος όμως την τελευταία στιγμή που πούλησε τον οργανισμό ΠΑΟΚ, εντάξει, έκανε πολύ μεγάλο λάθος κατά με. Όπως λέει και ο Γρηγόρης, όπως λες και εσύ, τα φράγκα αυτά που ήταν να πάρει τα ήξερε. Δεν υπήρχε περίπτωση αδελφά, από το Φλεβάρι Μάρτι τα γνώριζε. Ναι ρε φιλάρα. Δεν, δεν ήταν μόνο αυτή η πρόταση, είχε και άλλες προτάσεις ο Λουτσέσκου. Μπράβο. Και γι' αυτό έπρεπε να είχε κινηθεί πονηρά ο ΠΑΟΚ. Δεν γνωρίζω τι γίνεται με τις ρήτρε. Δηλαδή λέμε ρήτρα, ο Λουτσέσκου έπαιρνε 450 χιλιάρικα το χρόνο. Δεν ξέρω αν μπορείς να βάλεις 10 εκατομμύρια ρήτρα.
Έτσι, για την τρέλα σου να υπάρχει. Αφού δεν μπορεί να πρέπει το ζητήσει. Πρέπει να συνεννοεί. Αυτά γίνονται. Δεν το γνωρίζω. Αλλά επειδή ο προπονητής είναι ένα κλειδί στην ομάδα, έπρεπε να την είχαμε κατοχυρώσει. Από τη στιγμή που βάζουμε ρήτρες. Από τη στιγμή που δεν το γνωρίζετε, Γρηγόρη, πώς το ζητάτε το κατοχυρώσει. Κοίταξε, βάζουμε ρήτρες στους ποδοσφαιριστές. Άλλο λέω, αγόρι μου γλυκό. Μία ρήτρα για να μπει, και εγώ δεν το γνωρίζω. Πιστεύω ότι πρέπει να συνενέσουν και οι δύο πλευρές. Πρέπει να συνενέσει. Δηλαδή, όταν υπογράφεται το συμβόλαιο και πέφτουν οι υπογραφές, λέει η διοίκηση, σου βάζω ρήτρα τάδε ποσό. Συμφωνείς? Λέει ο παίκτης, συμφωνώ. Ωραία, υπογράφουμε. Λέει ο παίκτης, δεν συμφωνώ. Εγώ νομίζω ότι μέσα στο χειμώνα ανανέωσαν την συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ. Εκείνη τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είχε κινηθεί. Δεν γνωρίζω τώρα. Ωραία. Τι έγινε. Πόσο ρήτρα, αλλά να φάγαμε κι εμείς παπά. Πόσο ρήτρα να έχει ο Λουτσέσκου. Φάγαμε παπά για το λόγο ότι ο Λουτσέσκου έπινε νερό στο όνομα του Σαββίδη. Πέρα από αυτό, Γρηγόρη. 5 και λέγαμε, εκατομμύρια θα τον έβαζε. Αποκλείεται να μας προδώσει. Πες μου λίγο. 5 εκατομμύρια τον έβαζε. Δεν γνωρίζω, ρε παιδιά. Θεωρητικά, ρε φίλε. 7 εκατομμύρια. Τουλάχιστον να παίρνατε και τα λεφτά ανάλογα. Μου 7 σου λέω εγώ να τον έβαζε. 7. Έχει την εντύπωση ότι δεν τα δίνανε οι πετροδολαράδες? Όχι. Όχι. 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια. Μπορεί όχι. Τέλος πάντων. Εγώ λέω θα τα δίνανε. Και να σου πω γιατί τα δίνανε. Γιατί ήθελε να φύγει ο προπονητής, Γρηγόρη. Και όταν ένας παίκτης όπως ο Πρίγιοβιτς ήθελε να φύγει γιατί είναι τα λεφτά, και όταν ένας προπονητής θέλει να φύγει γιατί θα πάρει 12 εκατομμύρια σε 3 χρόνια, δεν μπορεί να το κρατήσει καμία ρήτρα. Εφόσον την πληρώνει κιόλα. Ούτε ο Θεός ο ίδιος θα το κατάλαβε. Τώρα ξέρετε τι. Το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι εγώ, ας πούμε, σαν Ιβάν Σαββίδης, έχω κάνει μια τεράστια επένδυση και δεν έχω το κλειδί, το να πατήσω τη μίζα. Δηλαδή, μας έχει κάνει άνω κάτω, εμέσως πλην σαφώς. Πιστεύουμε στο καινούριο προπονητή. Πήρες καινούργια αμάξι, ρε. Ναι. Βιτρίνα πήρες. Πιστεύουμε, αλλά κοίταξε τώρα τι γίνεται. Εντάξει. Φωνάζει όλους τους παίκτες, τους αλλάζει θέσεις. Δηλαδή, πήγαμε πίσω πολλούς μήνες αυτό. Γρηγόρη, τίποτα άλλο. Καινούριο αμάξι του κουτιού ζελατίνα κυκλοφορεί στη Τζιμισκή. Πες, Γιώργο. Για να κλείσω να μιλήσουμε για οι υπόλοιποι. Δεν σε αφήσαμε να μιλήσεις βασικά. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ είμαι καθημερινός, με ξέρω τα σωστά. Συγχανιώτη είναι το παλικάρι, Χαλκιδικιώτης. Ωραίος. Α, το ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, εντάξει. Δηλαδή, κουτσά, στραμπά τα λοιπά. Εγώ εύχομαι ένα πράγμα. Θέλω μόνο ένα πράγμα, δεύτε. Μόνο τύχη στην πρώτη κλήρωση. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνο. Υποτίθεται ότι η πρώτη κλήρωση θα είναι βατή, αλλά στα play-off είμαστε. Φολεπούλε έπρεπε να είχαμε ομάδα δεμένη. Εντάξει, με μεταγραφάρες και να τα δούμε. Θα δούμε πάρει, θα πάρει και φόρδε. Ο Θεός βοηθός, να δούμε. Συνέχεια παλικάρια. Γεια σου, Γεια σου. Γεια. Γεια σου. Προχώρα, Γρηγόρη. Πάμε στον επόμενο φίλο. Αν Γεια είναι εδώ. Και στους δύο. Γεια σου, κύριε Φιλαρέτε. Ωραία πράγματα. Λίγο από τα παλιά. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω έτσι σαν σκέψη να βάλουμε, ποιος έχει συμφέρον να και φύγεται πάρα πολύ με τη συμφωνία που έκανε ο ΠΑΟΚ με την ΕΡΤ? Όχι θέμα το ότι χάνουμε τα χρήματά μας, τα κρατικά και τα λοιπά, αλλά σαν επιχείρηση τη ζημιά ποιος την παθαίνει? Την παθαίνει το συνδρομητικό. Μάλιστα. Το συνδρομητικό παθαίνει χοντρή ζημιά φεύγοντας. Ναι, βέβαια. Άρα ο Ολυμπιακός, έχω την εντύπωση ότι είναι στενά συνδεδεμένος με το συνδρομητικό. Δεν το αφισβητούμε αυτό. Οπότε αυτά για άριους πάγους και τα λοιπά, αντί να τα κάνει το συνδρομητικό, έχει βάλει άλλους να τα κάνουν. Είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, κύριε, αλλά δεν τα γνωρίζουμε αυτά για να τα... Καθόλου απίθανο. Να τα εμπεδώσουμε. Ξέρετε τι πτώση θα έχει τώρα στη Βόρεια Ελλάδα αυτό το πράγμα? Τρομακτική πτώση. Ναι. Δηλαδή, και μεγάλη επίπτωση και στα μαγαζιά, έτσι. Εντάξει. Στα μαγαζιά, να σου πω την αλήθεια, μπορεί... Δεν πολύ καιρούμε κιόλας. Ευχαρίστηση να πάει κανείς, να, έστω και παρόλο ότι θα είναι στην ΕΡΤ, να πάει εκεί σαν παρέα, να κάτσει... Ναι. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι το επόμενο βήμα της ΕΡΤ κάποια στιγμή μπορεί να είναι ότι θα γίνει συνδρομητικό. Εγώ έτσι βλέπω τη δουλειά. Ποιος ξέρει, αλλά είναι σίγουρο όμως, γιατί έχει πάρει και πολλά η Κοσμοτέ, είναι σίγουρο ότι θα τρίξει λίγο το πράγμα από εκεί επιχειρηματικά. Τέλος πάντων, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι
Όταν δίνεις 5 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, γιατί κάτι τέτοιο άκουσα, θα πάρει 5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός. Ποιος, φέτος, από την ΕΡΤ? Φέτος, ναι, 4.900. Από την ΕΡΤ? Από την ΕΡΤ. Ο Παναθηναϊκός, μάλιστα. Ναι. Σε περίπτωση που κλείσει τέτοια συμφωνία, εμείς είμαστε αδικημένοι. Ε, δεν είσαι. Και λένε ότι ουσιαστικά είναι σκάνδαλο. Ποιο είναι το σκάνδαλο? Σκάνδαλο είναι όταν μια ομάδα πάει για β' εθνική και την πρημοδοτείς με τέτοια νούμερα. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, δεν το μετράνε. Ωραία. Έτσι, έχουμε 4 γραμμές. Γίνεται χαμός λίγο σήμερα. Παιδιά, να είμαστε λίγο σύντομοι. Φιλάρετε, κάνεις παρακαλώ ένα πέλογο. Το μόνο που θέλω είναι αυτό που είπατε πριν. Όταν ένας προπονητής αλλάζει κάποια πράγματα μέσα στην ομάδα, ναι, μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό που θα βγει σαν αποτέλεσμα θα είναι, εφόσον και ο προπονητής είναι σωστός, θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχαμε. Το γνωρίζουμε, αλλά θα χρειαστούμε χρόνο και ναι, δεν έχουμε από αυτό το πράγμα εμείς αφήσει. Όχι, έχουμε. Όταν έχεις λεφτά πάντα έχεις χρόνο. Μακάρι, θα το δούμε. Γεια σου, φιλάρε. Κύριε Φιλάρετε, καλησπέρα στον επόμενο. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, λεπτό, ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει, ναι, τη ρήτρα την πλήρωσε ο ίδιος ο Λουτσέσκου. Το γράψα, λέει, και στο πρωτοσέλιδο της Φόρτσα. Κωνσταντίνε, τη ρήτρα την πλήρωσε ο ίδιος ο Λουτσέσκου, εφόσον πήρε εξασφάλιση από τους Σαουδάραβες με τα πετροδόλαρα ότι θα τους την πληρώσουν αυτοί. Ε, ναι, κοίταξε. Με κατάλαβες τι έγινε. Είναι σαν τη μεταγραφή του Ρέτσου. Ναι. Που λέει 22 εκατομμύρια, λέει, πουλήθηκε, λέει ο Ρέτσος. Ξέρεις τι έγινε. Πήγανε τη μια μέρα 21 εκατομμύρια. Επάνω τα πήραν από εδώ από την Ελλάδα, τα πήγανε πάνω. Πάρτε 21 εκατομμύρια. Την άλλη μέρα τους έδωσαν 22 εκατομμύρια πίσω. Με κατάλαβες τώρα. Με κατάλαβες τι γίνεται. Έλα, πάμε στον επόμενο τώρα το φίλο. Καλησπέρα. Ναι, φίλε. Έπεσε. Πάμε στο μετεπόμενο. 23-10-2-87-8-8-8. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Εσύ είσαι, φίλε. Τι γίνεται, κάτι γίνεται, κάτι πάει καλά. Πέσαν όλοι. Ξαναπάρτε. 23-10-2-87-3-8-8-8. Γκρεμίστηκε το κέντρο. Έλα, φίλε. Για να δούμε εδώ. Ναι. Ναι. Δεν μιλάει κανείς. Τέσσερις γραμμές, κανείς δεν μιλάει. Κάτι έγινε. Κάποιες μαθημάτια, κάποια βαριά σκιά. Τέλος πάντων, η υπόθεση είναι, Τάσο, ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, το ρεζουμέ είναι αυτό, ότι πήγαμε πίσω. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ κακό πράγμα όταν ένας άνθρωπος έχει κάνει μια τέτοια τεράστια επένδυση και είναι έτοιμος για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ με πολύ σοβαρή υποψηφιότητα. Γιατί τι λέγαμε τόσα χρόνια, μακάρι να βγούμε πρωταθλητές, να έχουμε ένα γύρο λιγότερο, να έχουμε μια ομάδα πιο βάτη στο προκριματικό. Έτσι. Για να μπορέσω να μπω επιτέλους και εγώ στους ομίλους. Σωστά, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε. Να φέρω ένα μεγάλο σωματείο, πολύ μεγάλο, να παίξει μπάλα, να το δούμε. Ωραία. Εδώ. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να σβήσουμε το παρελθόν και πολύ γρήγορα να πάρουμε ένα πινέλο από αυτό που βάφουμε μεγάλες επιφάνειες, με μπλάνκο, να σβήσουμε το παρελθόν. Και να είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε μπροστά. Ο ΠΑΟΚ μπροστά του έχει μια τεράστια πρόκληση, Γρηγόρη. Κάτι το οποίο απορούν και οι άνθρωποι της UEFA, της FIFA, ένας τόσο μεγάλος σύλλογος, με τόσους τίτλους, με τόσο κόσμο, με τόσο λαό, με τόσο μεγάλο πρόεδρο, να μην έχει παίξει στους ομίλους του Champions League. Απορούν και στην UEFA και στη FIFA ακόμα. Αφού υπήρχε τόσα χρόνια καθεστώς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι έτοιμος, λοιπόν, να μπει στο τρυπάκι αυτής της μεγάλης πρόκλησης, είτε με Λουτσέσκου θα ήταν, δεν είναι, έφυγε, βάζουμε ένα τεράστιο χ, προχωράμε, είναι ο Φερέιρα πλέον ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα στηριχθεί από τον πρόεδρο, από το όλο το ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα στηριχθεί από τον κόσμο, όπως υποστηρίχθηκαν όλοι οι προπονητές, για να γίνει πραγματικότητα ο επόμενος μεγάλος στόχος μας. Ξέρεις ποιος είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος μας? Τι, Γιάννη μου, διάλειμμα. Ωραία, μας κάνει σινιάλο λόλο ο Γιάννης Ζάτσης για διαλυματάκι. Γραμμές θα έχουμε σε 3 λεπτά από τώρα πάλι. 23-10-2-87-3-8. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-5-26. Εκτάκτου σήμερα, ασπρόμαυρες πτήσεις με Τάσο Τρέγια και Γρηγόρη Άτομο. Θα είμαστε ακόμα στην τροφιά παρέα μαζί σας. Να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στο στρατηγό μας, στο Μάκη το Μανάβη στην Ηράκλεια που μας ακούει ο Παλίκαρος. Να είναι πάντα γερός. Ξεπέρασε
όλες τις ιστορίες που είχε. Είναι δυνατός, είναι κοντά μας, είναι μαχητής και να ξέρετε ότι γνωρίζει τα πάντα για την ομάδα άρα μας τι γίνεται, έτσι. Τα χαιρετίσματά μας και το σεβασμό μας, τον απεριόριστο σεβασμό μας στο Μάκη του Μανάβη στην Ηράκλεια. Γεια σου Μάκη. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οχταράκια, οι γραμμές είναι πάλι δικές σας. Πάμε στον πρώτο φίλο μετά τον break. Καλησπέρα. Τι έγινε Μάγκες? Ρε Γιώργα ρε. Καλώς τον Τζόρτζ. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Γεια σου Αναστάση, γεια σου Γρηγόρη. Γιώργο, είσαι έτοιμος? Είσαι έτοιμος για την κλήρωση να σπάσεις τα τσιμέντα της Ευρώπης? Έτοιμος είμαι, αλλά εγώ έπαθα πλάκα για αυτό που είπες πριν. Δεν ξέρω άμα το ήθελες και το είπες. Ποιο? Είπες πριν, μιλούσες με κάποιο παλικάρι και είπες φόλε πούλε. Ναι. Το θυμάσαι? Βέβαια, φόλε πούλε. Ναι, φούλε. Μπέστηλες πραγματικά. Γιατί γερμανικό είναι αυτό? Όχι, είναι ναι, γερμανικό. Φόλε πούλε σημαίνει μεταφορικά, δηλαδή δώστε γκάζια. Βέβαια. Μα... Και έπαθα πλάκα, λέω μπράβο εσύ Γρηγόρη, δεν τα ξέχασες. Πού να ξεχάσω? Δεν υπάρχει πράγμα να... Ακόμα τα γερμανικά τα θυμάμαι πάντως. Πέντε χρονάκια που έκατσα επάνω. Εντάξει. Τι λέει Γιώργο? Πώς... Έχετε, καταρχήν έχετε κάψωνα ακόμα ή τελείωσε ο κάψωνας Γερμανία? Τελείωσε ευτυχώς, γιατί εντάξει την προηγούμενη εβδομάδα δεν υποφερόταν. Είχε μια κουφόβραση, αλλά εντάξει το ξεπεράσαμε γι' αυτό. Βασικά ήθελα να πω λίγο για το θεματάκι τώρα που δείχνουν οι Αθηναίοι από εκεί κάτω, τέλος πάντων, αυτή την ευαισθησία που έχουν. Παιδιά, να σας θυμίσω ότι η ΑΕΚ την εποχή που ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική, ότι έπαιρνε 3 με 4 εκατομμύρια, το θυμάστε αυτό? Ναι ρε, εσύ τα ξέρουμε. Ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής, έτσι. 3 με 4 εκατομμύρια, μια ομάδα που χρωστούσε στο κράτος νομίζω πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, μια ομάδα που παίρνει μια κρατική επιχορήγηση για το γήπεδο, έτσι, μια ομάδα που έχει φαλιερίσει, που έχει αλλάξει αφημί και τα λοιπά, και άλλη ομάδα που φύγεται τώρα, η ομάδα του Δημοσίου εδώ και πόσα χρόνια, που έκλεψε στην ουσία το γήπεδο από την ομάδα, νομίζω Εθνικός Πειραιώς. Έτσι, ναι, του Εθνικού το γήπεδο. Χρωστάνε 50 τόσο εκατομμύρια από ένα δάνειο και δεν το έχουν ξεπληρώσει εδώ και κάποια χρόνια. Μιλάνε αυτοί γιατί ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει γραντώσει. Άμα θα παίζει δωρεάν, πραγματικά παιδιά, άμα θα παίζει δωρεάν, φανταστείτε λίγο την εικόνα σε κάποια απόμερα μέρη, σε κάποια χωριουδάκια, σε κάποια, ακόμα και στο εξωτερικό, γιατί δεν έχουν όλη τη δυνατότητα. Ξέρεις πόσα χρόνια Γιώργο το λέω αυτό για την ΕΡΤ εγώ? Δώσε ελεύθερα τον ΠΑΟΚ να βλέπει και ο πιο μικρός πιτσιρίκος στο Καστελόριζο να βλέπει ΠΑΟΚ, ναι, να κάνει οπαδούς. Ναι, και επειδή το βλέπουμε παιδιά και αυτή είναι επιχειρησία, και φανταστείτε λίγο μόνο το πρεστής που θα ανεβεί στην κρατική τηλεόραση, γιατί θα έχουν πιο πολλές διαφημίσεις, θα κοιτάζει μισή Ελλάδα τον ΠΑΟΚ. Ειδικά άμα περάσουμε εκεί πέρα και στους προκριματικούς και τα λοιπά, τα διαρκείας πάνε καλά, βλέπετε λίγο τα αντανακλαστικά που έχει η ομάδα, δηλαδή μέσα σε 48 ώρες έκλεισε έναν προπονηταρά. 40 ώρες. 40 ώρες, τέλος πάντων, έναν προπονητή, παιδιά, που συζητιόταν για την Μπαρτσελόνα και πιστεύω ότι οι Πορτογάλοι, δηλαδή ακόμα και άμα θυμηθείτε και τον Κοτσισάο, ότι ταιριάζουν πάρα πολύ στα χαρακτηριστικά τα δικά μας. Εγώ συμφωνώ με τον Αναστάσιο, όχι 100%, 1000% ότι ο Ρουμάνος έδειξε καθαρά το στιγνό επαγγελματισμό του, έτσι. Σκέφτηκε μόνο τα ρούβλια και τα πετρελαιόλαδα. Ναι, μπινιάσανε, φίλε, μπινιά ήταν αυτό. Εμείς δεν περιμέναμε να κάνει τέτοια κίνηση, Γιώργο, για ποιο λόγο? Ότι υποτίθεται μπορεί να είναι μικρός σαν προπονητής ο Ρασβάν, αλλά από πίσω είχε τον πατέρα του. Και λέγαμε ότι δεν νομίζω να φτάσει σε τέτοιο σημείο. Στην Ξάνθη δεν μπορούσε. Ο παπάς του όμως. Στην Ξάνθη δεν ήταν ο πατέρας του? Από πίσω. Τι έκανε στην Ξάνθη? Τέλος ήρθε στον ΠΑΟΚ, είχε παιχταράδες, το στήριξε η διοίκηση όταν ο λαός φθινόπωρο του 17 τον έκραζε και απαιτούσε να φύγει από την ομάδα γιατί γελούσαν και οι πέτρες στο άκουσμα του Λουτσέσκου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το στήριξε η διοίκηση και το στήριξε προσωπικά ο Ιωάννης Σαββίδης τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Και άκουσε το ευχαριστώ. Ναι.
Εντάξει, τελικά είναι αυτό που λένε. Το Ρουμάνος είναι επάγγελμα, δεν είναι. Κοίταξε, δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε, γιατί θα μας κάνουν και τέτοιοι. Μην κάνουμε. Μη χαρακτηρίζουμε εθνότητα. Ναι. Άκουσε με λίγο. Εμείς μιλάμε καθαρά οπαδικά, εντάξει. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος έκανε έναν άθλο, τα κατάφερε. Θα είμαστε πάντα ευγνωμονών. Θα μείνει στη σελίδα της ιστορίας. Εννοείται. Αλλά αυτό εδώ το πράγμα, άμα θες να το κάνεις ρε φίλε, αφού το έπαιζες κύριος, έτσι. Τα έδωσε όλα και τα γκρέμισε ρε εσύ Γιώργο, πες το έτσι. Τα έδωσε όλα, ό,τι καλό είχε. Ξέρεις τι, θα λένε κάποτε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε το double αίτητος. Πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος αίτητος. Δεν θα αναφέρεται το όνομα του Λουτσέσκου, να ξέρεις. Άκουσε με λίγο, επίσης. Εγώ σαν οπαδός, έτσι εγώ μιλάω πάντα με προσωπικά μου, δηλαδή με τη δικιά μου τη γνώμη. Επίσης για τον τεχνικό αρχηγό, γενικό αρχηγό ο Σβούρας, δεν ξέρω τι θέση έχει στην ομάδα. Έχει κάνει το ίδιο πράγμα με τον Μπόλωνη που έφυγε. Κάνει ακριβώς το ίδιο το πράγμα τώρα με τον Ρουμάνο που σηκώνεται. Τι μάνατζερ δεν ήταν. Και σαν παίχτης παιδιά, έτσι, δηλαδή εντάξει. Παιδιά, αυτοί αποτελούν παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Έκλεισε η πόρτα και δεν ξανανοίγει. Τέλος και για την οικογένεια Λουτσέσκου και για τον Κωνσταντινίδη, γιατί είναι τρίτη φορά. Εντάξει, τέλος. Γεια σας. Κοιτάμε μπροστά να πετύχουμε τον επόμενο στόχο. Προχωράμε ενωμένοι, δυνατοί, όλη μία γροθιά με στήριξη τον προπονητή και από τον κόσμο και από το λαό και στήριξη τον πρόεδρο. Με τα διαρκείας, 7.000 πήγαν τα διαρκείας. Για να πετύχουμε έτσι μία γροθιά όλοι μαζί τον επόμενο στόχο. Τον επόμενο στόχο που δεν το έχει πετύχει κανένας εδώ στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη, και δεν είναι άλλος από την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Θα είναι μια ιστορική στιγμή και μια δικαίωση και για το σύλλογο, για το πρεστίζιο του συλλόγου, αλλά και για αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά τίνει να γίνει ο ευεργέτης στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Ναι. Για τον Ιωάννη Σαββίδη. Ναι. Μιλάω. Ναι. Το οποίο το δικαίωμα του άνθρωπος, έτσι. Έχει βάλει δύο νταλίκες σειρώμενες σε εκατομμύρια ευρώ μέσα στην ομάδα. Παίρνει και όλα, δεν λέμε, ναι. Αλλά ποιος θα είχε το στένος να πάρει τον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, με 117 χρεωστικά φαξ και να το βάλει άλλα 120 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος, που πάει κανένας. Στην πτωχευμένη Ελλάδα. Στην πτωχευμένη Ελλάδα. Εντάξει, με πόλεμο από τους Αμερικανούς κιόλα. Εντάξει, να τα λέμε κιόλα. Και θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση, ναι, παιδιά, και να κλείσω. Το θέμα των μεταγραφών, επειδή εντάξει τώρα λίγο το θέμα πήγε πίσω με τον προπονητή, πιστεύω ότι που έχουν καθυστερήσει, δηλαδή, γιατί εντάξει σε ένα μήνα ξεκινάνε οι αγώνες. Αναγκαστικά και... φίλε Γιώργο, θα πήγε πίσω, γιατί ο Ρουμάνος θα είχε βολιδοσκοπήσει ποιους παίκτες χρειάζεται. Από τη στιγμή που έφυγε ο καινούριος προπονητής πρέπει να δει ξανά μανά όλο το ρόστερ, να δει τι δυνατότητες έχει ο καθένας και να αποφασίσει ποια είναι τα κενά. Αν ήταν μισή φορά πίσω με τον Λουτσέσκου και είχαν καθυστερήσει ήδη, τώρα είναι μία και παραπάνω. Έτσι. Γιατί, γιατί πρέπει να αξιολογήσει ο προπονητής το υπάρχον ρόστερ, να πούνε κύριε εσύ δανεικός, εσύ μένεις, εσύ εναλλακτική λύση, εσύ εντεκαδάτος, αράξτε το. Πού πονάω εκεί, θέλω ένα φορά ακόμα, γιατί εγώ παίζω 4-4-2, σιγά σιγά θα το εγκληματίσω, δεν μπορώ να το κάνω από τη μια μέρα στην άλλη. Έτσι, θέλω μια φορά κλακώμα. Παίρνω μια φορά κλακώμα. Τι θέλω, θέλω στη θέση του Βιερίνια έναν ακόμα μέχρι να επανέλθει. Ναι, τι θέλω, θέλω άλλο γιο στο κέντρο. Εντάξει, αυτό για να γίνει χρειάζεται πίστοση χρόνου. Δηλαδή έχει ένα μήνα μπροστά του άνθρωπο για να τα κάνει όλα αυτά. Έτσι. Απλά οι μεταγραφές θα ήταν πολύ καλό αυτή τη στιγμή που μιλάμε το 80% των μεταγραφών να είχαν ολοκληρωθεί, αν ήταν εφικτό. Έτσι. Δεν είναι εφικτό, δεν είναι εύκολο. Τα ξέρουμε. Κάθε χρόνο αυτά ζητάμε στην προετοιμασία. Παιδιά, η ζημιά είναι μεγάλη. Έχω όμως εμπιστοσύνη. Ναι. Έχω όμως εμπιστοσύνη. Είπες να μην είμαστε ψύχρεμοι. Σβήνουμε τα πάντα ό,τι αφορά το παρελθόν και κοιτάμε το μέλλον, γιατί το μέλλον ανήκει, παιδιά, στον ΠΑΟΚ. Με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και εγώ... Εντάξει. Για πόσο ακόμα θα πρέπει να μαθαίνουμε, Γιώργο. Καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει, αλλά τώρα. Για πόσο ακόμα πρέπει. Δηλαδή, αυτό λέγαμε τώρα, ότι έπρεπε να βάλουμε το Λουτσέσκου 10 εκατομμύρια ρήτρα να ματώσουν οι Άραβες, τουλάχιστον παίρνοντάς τον. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, τώρα η ζημιά έγινε. Καλός ή κακός, ο Λουτσέσκου δεν γνωρίζαμε τι θα κάνει στην Ευρώπη, γιατί δεν γνωρίζουμε αν είναι μεγάλης εμβέλειας προπονητής. Μεγάλης εμβέλειας θεωρείσαι όταν πας και παίρνεις διπλά στο Champions League, έτσι δεν είναι, φίλε Γιώργο?
όταν παίζεις στους ομίλους και όταν κάνεις παπάδες. Στην Ευρώπη δεν μας έδειξε τίποτε ο Λουτσέσκου. Εκτός ένα μάτς που κάναμε στην αρχή μέσα στη Λευκορωσία, πόσο ήταν. Ωραία. Λοιπόν, έγινε μάγκες, να είστε καλά, ρε. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Άντε, για χαρά. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Αυτό το κομμάτι, Γρηγόρη, είναι το αγαπημένο του Γιώργου του Μπέλου. Μάλιστα. Του αδερφού μας από την Νεάπολη, που έχει πολλά χρόνια που δεν βρίσκεται πλέον κοντά μας. Είναι στο σύνδεσμο Φίνο ΠΑΟΚ Παραδείσου. Αλλά το είχαμε βάλει τιμή σε ένα και ενώ τα ξεκίνησα. Η Ριγέ το χρώμα το ξέρουμε, σε σπόρο 103 εκπομπή το 2009-2010 και είχαμε πει τότε με τον Νίκο ότι θα το βάλουμε τιμή Σένεκεν για τον αδερφό τον Γιώργο τον Μπέλο επειδή το γουστάρει. Μετά το υιοθέτησε και είπα, όταν έβγαινε η ομάδα στην Ευρώπη και κάποιο, στα ευρωπαϊκά μάτια και τώρα. Ναι, στα ευρωπαϊκά μάτια. Ναι. Τώρα είναι... Γρηγόρη άτομο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αδερφέ, άλλο ένα βράδυ που ήσουν εδώ κοντά. Πιστός στρατιώτης σε κάθε κάλεσμα. Αυτή είσαι, δεν είσαι καλά. Κοιτάξτε. Έχεις, δεν έχεις, τι έχεις και δεν έχεις, είσαι εδώ πάνω. Εγώ αυτό ξέρω. Τάσο, ότι όπου και να είμαστε, ό,τι και να κάνουμε, εμείς δεν έχουμε κανένα αφεντικό εκτός από τα 4 γράμματα που υπηρετούμε πιστά από τα νεανικά μας χρόνια από μωρά. Αυτά. Όπου και να είμαστε, ό,τι και να κάνουμε. Πάντα θα μιλάμε για το καλό και το συμφέρον του ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Πέρα από όλα αυτά, εγώ νιώθω την ανάγκη να σε ευχαριστήσω πολύ δημόσια, γιατί είσαι ένα καθαρό παιδί, ανιδιοτελής και πάντα είσαι πιστός στρατιώτης σε αυτό που προανέφερες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Γρηγόρη. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο που ακούει Λίμπερο. Να ευχαριστήσω όλο το ακροατήριο για την τεράστια συμμετοχή και σήμερα με τηλεφωνικές γραμμές έγινε ένας πανζουλισμός, με τα μηνύματά σας. Για την αγάπη και τη στήριξη που μας δίνετε, όπως και τον ηχολήπτη μας, τον Ιωάννη Ζάτση, για την πολύτιμη συνεργασία του. Αύριο θα είναι εδώ ο Ζάχος Ντρούνικ. Εγώ σήμερα ξημερώματα αναχωρώ για Αθήνα. Θα λείψω ένα τετραήμερο. Θα επιστρέψω πρώτα ο Θεός Δευτέρα ξημερώματα. Οπότε θα τα πούμε ξανά Τρίτη μαζί, έτσι, εγώ και ο Ντρούνικ. Τρίτη στις 8 το βράδυ με ράδιο Μαρμίτα πλέον. Λοιπόν, να είστε όλοι σας καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ από εκτάκτου σήμερα, έτσι, οι ασπρόμαυρες πτήσεις από Τάσο Τρέγια, Γρηγόρη Άτομο και Ιωάννη Ζάτση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.